πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πρώτο, έτσι, live που κάνουμε το καινούριο έτος, το 2024, σήμερα 10ου μηνός. Είπαμε μετά από λίγο καιρό, μετά τις γιορτές, τόσα πολλά θέματα έχουμε να πούμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα πούμε σε όλους, έτσι, τις ευχές μας να έχουν εσωτερική δύναμη για τα γεγονότα, έτσι, αυτά που έχουν επιλέξει ο καθένας να περάσει, και όπως πάντα ανακαθορισμό για το έτος που πέρασε. Ωραία, έχω βάλει και τον προβολέα εδώ πέρα, με στραβώνει. Κάναμε και μαθήματα σήμερα. Για να δούμε. Κλείνουν τα μάτια μου από το φως. Λοιπόν, όπως πάντα φίλοι μου, θα περιμένουμε να μπουν μέσα όλοι οι φίλοι για να ξεκινήσουμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες και να γράψετε τα θέματα ή τις ερωτήσεις που έχετε. Έχω στο μυαλό μου εγώ μερικά θέματα. Είχα γράψει να μιλήσουμε λίγο για τα υιοθεσία παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια. Τώρα με τις ενέργειες του 2024. Κάτι ερωτήσεις που θα κάνετε κι εσείς. Θα τη βγάλουμε για αυτή την ώρα. Λοιπόν, θα παραθέσω εντωμεταξύ για το τέλος αυτό που είχα γράψει, αντιγραφή, για να δούμε εδώ, το 15. Οι περισσότεροι μπορεί να το έχετε διαβάσει. Θα το ανεβάσω και στο YouTube κάτω στα σχόλια. Θα το βάλω εδώ που γράφετε τα καλησπέρα και τα καλή χρονιά και τις ευχές σας. Δηλαδή στα πρώτα σχόλια εκεί που λέτε τα καλησπέρα, έτσι. Πάτσα και εγώ εκεί στο blogspot που είχα γράψει, που και που γράφω, αλλά τώρα έχω σταματήσει να γράφω, αλλά που και που. Το 15 λοιπόν, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όποιος θέλει να διαβάσει και να έχει μια αναλυτική, έτσι, κατάσταση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα, γιατί δεν ξέρω και πώς έχετε μπει μέσα, αλλά σιγά σιγά ας ξεκινήσουμε λοιπόν φίλοι μου, για να δούμε εδώ. Είπαμε, γράψτε ερωτήσεις τώρα, δεν ξέρω αν προλάβω να τις απαντήσω, γιατί έχω στο μυαλό μου θέματα να πούμε, αλλά θα με βοηθήσετε, θα συνεργαστούμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με το 2024, να πούμε έτσι μια διαστητική, θα λέγαμε έτσι, ματιά στις ενέργειες. Το 2024 έχει να κάνει με τον αριθμό 8. Το 8 έχει να κάνει με την εκδήλωση και των δύο αντιθέτων. Και όταν εκδηλώνουν τα δύο αντίθετα, είπαμε το 8, τι κάνει η ενέργεια, αρχίζει και κλείνει και δημιουργεί ένα κύκλωμα. Μια πραγματικότητα ολόκληρη, χωρισμένη, έτσι, σε δύο πόλους, για να μπορεί να κινείται και να εναλλάσσεται η ενέργεια. Αυτό βλέπετε φίλοι μου ότι έχει να κάνει με την έννοια ότι θα εκδηλωθούν και, θα λέγαμε, των δύο περιπτώσεων τα πράγματα. Αυτά που πριν λέγαμε ότι είναι περίεργα, τώρα έρχονται. Αυτά που πριν λέγαμε ότι είναι θεϊκά, τώρα γίνονται έτσι και βγαίνουν στην επιφάνεια άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με τη συνείδηση όταν περνάει και από τα δύο ημισφαίρια, όταν περνάει και από τις δύο πολικότητες, όταν δηλαδή λειτουργείται ένα κύκλωμα. Και μέσα στο διαχωρισμό που σας έχω πει της ανθρωπότητας, όλο αυτό το πράγμα θα έχει να μας δώσει τις δύο έννοιες του ενός πράγματος. Έτσι, για όποιους μπορούν να τα καταφέρουν και να τις δουν, γιατί αυτό τον καιρό, έτσι, όλα τα πράγματα έρχονται για να μπορούμε να συγκρίνουμε πραγματικά και να ενώσουμε, να συγχωρέσουμε στην πραγματικότητα και τις δύο όψεις. Στην πραγματικότητα το 8 είναι μια έννοια συγχώρεσης, μια έννοια κατάστασης των αντιθέτων, για να δούμε ότι όλα είναι, θα λέγαμε, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θα αναφερθούμε ξανά μες το 2024 για να πούμε ειδικά πιο πολύ για τις ενέργειες. Όμως το 8 τώρα έχουμε να βάλουμε και το 5, που είναι η έννοια, θα λέγαμε, της ανθρωπότητας, ο αριθμός της ανθρωπότητας, και μας κάνει το 13.
Αυτό το 13 λοιπόν έχει την έννοια της μετάβασης. Στα χαρτιά τα ταρό είναι ο θάνατος. Είναι η κατάσταση λίμπο που περνάμε από τη μία διάσταση στην άλλη και έχει να κάνει με κάθε αλλαγή γενική, ολική, μεγάλη. Κάθε φορά όμως ο άνθρωπος, όταν είναι να περάσει σε μια άλλη ενέργεια που ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει κρυσταλώσει, δεν έχει γίνει καλός αγωγός, ενεργοποιείται το εστικτόδης του κέντρο και αρχίζει και λειτουργεί με την έννοια του φόβου. Κάθε φορά λοιπόν οι νέες ενέργειες, είτε είναι θα λέγαμε εξωγήινοι και θέλουν να έρθουν στη γη, είτε είναι ένας δάσκαλος και έρχεται σε επαφή μαζί σας για να μάθετε την αλήθεια, είτε είναι οτιδήποτε πρέπει να περάσετε και δεν νιώθετε μέσα σας να είστε προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι έρχεται λοιπόν η ώρα να βιώσετε αυτόν τον κραδασμό των καινούριων ενεργειών και έτσι να ενεργοποιηθεί το αισθηκτόδες κέντρο ώστε να βγάλουμε αυτό το φόβο, τον αισθηκτόδη της αλλαγής, του μη ελέγχου, της μη ασφάλειας και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε όταν ερχόμαστε σε μια μετάβαση. Γι' αυτό λοιπόν το 13 που έρχεται, το έχω βάλει κοντά εδώ το μικρόφωνο, παιδιά, δεν ξέρω τι είναι. Το έκανα τεστ, να το εδώ είναι. Το έκανα τεστ, το βάλουμε εδώ πέρα το μικρόφωνο. Έχει να κάνει, είπαμε, φίλοι μου, με την κατάσταση της μετάλλαγης. Και το 13 θα βγάλει για το 2024 ένα μεγάλο, θα λέγαμε, φόβο της ανθρωπότητας και θα δείτε να συμπεριφέρονται έτσι φοβικά, τρελά, εστικτοδός, πανικοβλημένα, πάρα πολλοί άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά σας έχω πει ότι όλο αυτό το πράγμα, όσοι είναι καλλιεργημένοι, όσοι είναι προετοιμασμένοι, όσοι ξέρουν και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει μέσα τους, τις ενέργειες και όλα αυτά τα πράγματα, μπορούν, όπως πάντα είπαμε, να φτιάξουν τη δική τους πραγματικότητα μέσα από την ειλικρινή έτσι, κατάσταση και αυτοπαρατήρηση του εαυτού τους και τα κομμάτια τα οποία τον έχουν χωρίσει, για να μπορούν να τα αγκαλιάσουν, να τα συγχωρέσουν, να τα ξαναενώσουν. Όσον αφορά, θα λέγαμε φίλοι μου τώρα, έτσι, την πραγματικότητα, έτσι, όπως την κοιτάνε οι επιστήμονες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι φοράνε έτσι, τα ρούχα τους. Και επειδή φοράνε τα ρούχα τους, ας πούμε ότι τα σώματα, τα δικά μας, είναι αόρατα. Έτσι λοιπόν φανταστείτε ότι έχουμε όλοι μας σώματα ντυμένα, μόνο που τα κορμιά μας δεν φαίνονται και μπορούν ο ένας με τον άλλον να βλέπουν μόνο τα ρούχα τους. Θα δείτε λοιπόν ότι εδώ πέρα θα κυκλοφορεί ο κόσμος και θα λέει «Γεια σου κύριε Πουκάμισο», «Γεια σου κύριε Παντελόνι», «Γεια σου κύριε Κόκκινη Γραβάτα», «Γεια σου κύριε έτσι, Μπλουτζίν» και «Μαύρο Παλτό». Μπορεί να τα λέμε έτσι χαριτωμένα και χαριτολογώντας, αλλά στην πραγματικότητα αν εμείς θέλαμε να δούμε ότι πραγματικά η κίνηση των ρούχων δεν έρχεται μέσα από ένα σώμα που δεν βλέπουμε, αλλά είναι μια κίνηση που έχει φτιαχτεί από τα εφάσματα, και όταν έχουμε την επιστήμη να ξεκινήσει και να λέμε όλοι ξεκινήσαμε από μια τρίχα και αυτή η τρίχα έγινε πλεξούδα και υφαίναμε μετά πολλές τρίχες μαζί και μόλις μαζέψαμε τις τρίχες φτιάξαμε λοιπόν τον εαυτό μας και είμαστε όλοι ρούχα που περπατάμε. Και από τι είμαστε όλοι? Είμαστε φτιαγμένοι από τρίχες. Έτσι λοιπόν και οι επιστήμονες φτιάχνουν, ψάχνουν και σου λέει όλοι ξεκινήσαμε από τα άτομα, όλοι ξεκινήσαμε με τα μόρια, όλοι ξεκινήσαμε λοιπόν από τον πίθηκο και όλα αυτά τα πράγματα φέρνοντας στην επιφάνεια μόνο θα λέγαμε τη φυσική πραγματικότητα, γιατί εκτελούν το φυσικό νου. Τώρα μου θύμισε ένα έργο που βλέπαμε με τον Ψάλτη που έπεσε κάτω
ακούγεται ένα μπαμ και λέει τι έγινε, και ο άλλος λέει έπεσαν λέει η πιτζάμα από το κρεβάτι. Λέει καλά και κάνει τόσο θόρυβο. Ναι λέει ήμουνα και εγώ μέσα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στους ανθρώπους φίλοι μου. Βλέπετε ότι όταν εμείς δεν μπορούμε να δούμε τι κινεί την πραγματικότητα και είναι αόρατα, βάζουμε το βάρος και ψάχνουμε να βρούμε συνέχεια ότι τα ρούχα εκτελούν διαδικασίες και ιδιότητες. Ακριβώς έτσι και το φυσικό σώμα μας στην πραγματικότητα, τι κάνει, εκτελεί τις διαδικασίες του αστρικού μας σώματος. Και όσο εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ύπαρξη του αστρικού σώματος, την ύπαρξη όλων αυτών των πραγμάτων, έτσι που θεωρούμε συναισθήματα, σκέψεις, νομίζουμε ότι τα κάνει ο εγκέφαλος. Νομίζουμε ότι τα δημιουργεί ο εγκέφαλος. Ενώ στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος είναι το φυσικό όργανο που λαμβάνει τις ενέργειες και τις γράφει, τις μετασχηματίζει και τις δημιουργεί σαν όλα αυτά τα πράγματα που στη γλωσσολογία του εγκεφάλου βλέπουμε εμείς και λέμε 3D. Στην πραγματικότητα καμία σκέψη δεν έρχεται από τον εγκέφαλο, όπως κανένα δεδομένο δεν έρχεται από τον υπολογιστή. Στην πραγματικότητα όλα τα δεδομένα έρχεται από τον χρήστη ή από το ίντερνετ. Ο υπολογιστής απλά τι κάνει, υπολογίζει. Γι' αυτό και λέγεται και υπολογιστής στην πραγματικότητα. Έτσι που λέτε φίλοι μου, όλα αυτά σας τα λέω για να δούμε ότι πραγματικά ο διαχωρισμός που είχαμε πει τόσο καιρό ότι έρχεται, έρχεται σε πάρα πολλά πράγματα. Και ένα πράγμα από αυτά που έχουμε μιλήσει είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στο ανώτερο και το κατώτερο επίπεδο της ανθρωπότητας. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι οι ανώτερου τύπου άνθρωποι με το κατώτερο τύπο άνθρωπο έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο συνειδησιακά, αλλά επειδή είναι και καταρχήν συνειδησιακά, έρχεται αυτό να το δείξει με τις διάφορες βαθμίδες και την αποκοπή και αυτό που πάει να γίνει και να ξεχωρίσουν ο ένας με τον άλλον. Σαν δύο σταγόνες που απομακρύνονται μέσα στο νερό, ενώ κρατάνε μια σύνδεση και στο τέλος θα γίνει κάθε μια σταγόνα ξεχωριστή. Έτσι δουλεύει και αυτή η διάσπαση συνείδηση των πραγματικοτήτων, των παράλληλων πραγματικοτήτων που έρχεται λοιπόν να διασπαστεί η ανθρωπότητα. Βλέπετε λοιπόν φίλοι μου ότι θα ξεκινήσει και επειδή το ένα με το άλλο έχουν μεγάλη διαφορά συνειδησιακά, θα χωριστεί η ανθρωπότητα σε δύο μέρη. Αυτά πάντα τα δύο μέρη ο καθένας θα τα βγάζει ανάλογα το συνειδησιακό του επίπεδο και πόσο καθένας αποσυμβολίζει την πραγματικότητα, πλούσιος, φτωχός, ελίτ, απλοί άνθρωποι, αναβαθμισμένοι, υποβαθμισμένοι, οι ξύπνοι, οι κοιμισμένοι, οι αριστεροί, οι δεξιοί και όλα αυτά τα πράγματα του διαχωρισμού που έχει μάθει, θα λέγαμε, ο εγκέφαλος να δημιουργεί, ο νους μας, ο φυσικός. Βλέπετε λοιπόν στην πραγματικότητα ο φυσικός νους δεν είναι παρά τίποτα άλλο παρά μια προβολή στην πραγματικότητα, όπως εμείς προβάλλουμε τη συνείδησή μας και κοιτάμε, θα λέγαμε, ένα παιχνίδι στην τηλεόραση να παίζουμε το PlayStation, έτσι στον υπολογιστή. Ακριβώς πάντοτε στο πίσω κομμάτι μένει και ένα είδος που δουλεύει αυτόματα. Έτσι λοιπόν όταν μιλάμε για τον εαυτό μας πάντοτε, και οι περισσότεροι εκεί είναι που το χάουν συνειδησιακά, είναι ότι κάθε φορά που μιλάνε δεν ξέρουν για ποιο κομμάτι εννοούν όταν λένε τη λέξη «εγώ». Κάθε φορά λοιπόν, επειδή είναι άπειρα τα κομμάτια του «εγώ» ως προς το κέντρο μας, ως προς το σύμπαν, έχουμε την ιδιότητα όλοι, την ώρα που λέμε «εγώ έκανα μετεσάρκωση», «εγώ θα πεταχτώ μετά και θα ζήσω δεύτερη ζωή», «εγώ, εγώ, εγώ, εγώ», αλλά δεν καταλαβαίνω ότι μερικές ιδιότητες, ανάλογα τα κομμάτια της συνείδησης που περιλαμβάνει το εγώ, έχουν και τις ανάλογες πραγματικότητες και δυνάμεις. Βλέπω λοιπόν πολλούς ανθρώπους που δεν είναι εκπαιδευμένοι να μπερδεύουν τις ιδιότητες που έχουν μάθει ότι είναι σαν ολικός εαυτός, σαν ψυχή, σαν ανώτερος νους, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, με τον φυσικό εαυτό τους, με τη μάσκα, με την προσωπικότητα, με το φθαρτό, με το προσωρινό. Μπερδεύουν το αιώνιο με το προσωρινό.
Και κάθε φορά που λέμε παράλληλες πραγματικότητες, υπάρχει μια σύγχυση στους ανθρώπους, γιατί δεν καταλαβαίνουν την έννοια των παράλληλων πραγματικοτήτων. Κάθε φορά οι παράλληλες πραγματικότητες δημιουργούνται από μια συγχώνευση της συνείδησης καθώς αναβαθμίζεται. Και έτσι οι από κάτω διασπασμένες μας συνειδήσεις που είχαμε, παύλα εαυτή, είναι σαν να τα κοιτάμε και να λέμε οι παράλληλες πραγματικότητες. Κάθε φορά λοιπόν που μια συνείδηση επεκτείνεται, συγχωρεί, αναβαθμίζεται, είναι σαν να ενώνει μέσα τη συνειδησιακά τις παράλληλες πραγματικότητες που πριν έβλεπε μία-μία. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα κάθε ένας μπορεί να καταλάβει ότι η εστίαση συνειδησιακή που κάνουμε αναλόγως πού εστιάζουμε, σε τι επίπεδο, σε τι δόνηση εστιάζουμε, έχουμε και τις ανάλογες ή ζούμε τις ανάλογες παράλληλες πραγματικότητες ή τις ηχούς, έτσι, το έκο στην πραγματικότητα των διαφόρων εστιάσεων που κάνει η ζωή μας μέσα στο πλαίσιο, θα λέγαμε, ακριβώς το οποίο έχει φτιαχτεί και έχει συμφωνήσει να περάσει. Έτσι λοιπόν τώρα, αυτό που λέμε παράλληλες πραγματικότητες, επειδή ανεβαίνει η συνείδηση του ανθρώπου, ασχέτως, έτσι, αν μπορεί και έχει εκπαιδευτεί ακόμα σε αυτό το νέο επίπεδο, γιατί φαίνεται λοιπόν ότι ακόμα δεν είναι εκπαιδευμένοι, έρχεται να δείξουν αυτές την έννοια των παράλληλων πραγματικοτήτων, έτσι, για όποιους ανθρώπους αναβαθμίζονται, να μπορούν να δουν παραπάνω πτυχές του εαυτού τους, που πριν δεν ήταν παραπάνω πτυχές, αλλά ήταν μία μόνο πτυχή και το άλλο δεν μπορούσαν να το συγχωρέσουν, να το καταλάβουν, να το αφομοιώσουν. Αυτόν τον καιρό επίσης βλέπουμε, με την έννοια της ασερνικής και της θηλυκής ενέργειας, πώς στην πραγματικότητα οι άνθρωποι, καθώς φτάσαν σε μια εξέλιξη που πλέον είναι πιο πολύ στο διανοητικό τους, δεν ακούνε το ενστικτόδης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ας το πούμε, και βλέπουμε την έννοια ότι οι γυναίκες ξεκινάνε και μαθαίνουν στραβά ακόμα την ασερνική ενέργεια. Βλέπετε ότι αυτούς τους καιρούς της διάσπασης η ασερνική ενέργεια είναι πιο μεγάλη από τη θηλυκή, άσχετα αν όλοι τη χρησιμοποιούν, οι γυναίκες, άντρες, έτσι, και τα παιδιά και οποιοδήποτε. Η έννοια λοιπόν της ασερνικής ενέργειας φέρνει και τη διάσπαση, τον πόλεμο, αν δεν μπορεί πάντα να ισορροπήσει με τη θηλυκή ενέργεια. Από την άλλη βλέπουμε τους άντρες, τους περισσότερους, καθώς βγαίνουν έξω από την αισθηκτόδη, είπαμε, έτσι, κατάσταση, την εργοστασιακή, που έχει καθορίσει, λέγαμε, και τη φυσικότητα του σώματος, και θέλουν να ψάξουν και τους δύο πόλους, καθώς αυτό δεν γίνεται στο φυσικό σώμα, αλλά μόνο στα ανώτερα που είναι πιο ρευστά, καταλαβαίνετε ότι βλέπουν τη θηλυκή ενέργεια, έτσι, να τους προσεγγίζει και να θέλουν να τη μάθουν, που πάλι την κάνουν με καλό τρόπο γιατί τους βγαίνει υποτακτικά. Βλέπουμε λοιπόν οι γυναίκες και οι άντρες στην πραγματικότητα τώρα εκπαιδεύονται με την ανάλογη, θα λέγαμε, ενέργεια ο καθένας για να τη μάθει, όμως ακόμα επειδή δεν ξέρουν, δεν μπορούν να ισορροπήσουν τις ενέργειες και έρχονται όλα αυτά τα πράγματα και τα φαινόμενα που βλέπουμε. Όταν λοιπόν εμείς ξέρουμε για την θηλυκή και την ασενική ενέργεια, ξέρουμε ότι πάντοτε η ασενική ενέργεια μπορεί να γίνει με τους δύο πόλους, δηλαδή να ξέρουμε και να μην ξέρουμε την ισορροπούμε, και η θηλυκή ενέργεια ακριβώς το ίδιο, να ξέρουμε ή να μην ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε. Η ασενική ενέργεια έρχεται να δείξει παραπάνω εγωισμό, έτσι, παραπάνω κυριαρχία, παραπάνω έλεγχο, παραπάνω συμφέρον, εκμετάλλευση, εγωισμό. Η θηλυκή ενέργεια απ' την άλλη έχει να δείξει παραπάνω απαξίωση, παραπάνω δειλία, παραπάνω φόβο στους ανθρώπους, έτσι, και μη, θα λέγαμε δράση, έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα ο καθένας τα δικαιολογεί όπως θέλει, μέχρι να ισορροπήσει μέσα λοιπόν τις ενέργειες και να καταλάβει με τα αποτελέσματα των επιλογών του, έτσι, πώς να συμπεριφέρεται. Γι' αυτό λοιπόν και στα ζευγάρια βλέπουμε εδώ πέρα το ίδιο πράγμα. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε και στους ανθρώπους, βλέπουμε ένα είδος, θα λέγαμε, ότι πήγαμε πολύ πίσω για να κουμαντάρουμε την ασενική ενέργεια, το brutal, το bullying και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πήγαμε από την άλλη πλευρά και βλέπουμε λοιπόν ότι δεν ξέρουμε να χειριστούμε σε ισορροπία τις ενέργειες, και έτσι λοιπόν η άμετρη, θα λέγαμε,
θηλυκή ενέργεια μας έφερε στην κατάσταση να καθόμαστε και να καταπίνουμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να καταπίνουμε. Από την άλλη, η ασενική ενέργεια μας έχει δώσει, τα λέγαμε έτσι, στο κεφάλι τον εγωισμό, ο καθένας να ξεκυρίσει και να καταλαβαίνει την ελευθερία του, αλλά με έναν τρόπο, θα λέγαμε, με την έννοια έτσι του εγωισμού, της αποκοπής. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν πάνω θα βασιστούμε, καθώς θα καταλάβουμε λοιπόν όλες αυτές οι ενέργειες τώρα ότι έρχονται και οι δύο μαζί, και πριν ξεκινήσει λοιπόν ο νους μας να πηγαίνει και να κάνει έτσι το ιερό 8, το σήμα του απείρου, γιατί όλα είναι στην πραγματικότητα ένα μεγάλο 8 που μεγαλώνει και μικραίνει οι καταστάσεις, οι συνειδησιακές μέσα μας. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς επεκτείνουμε, βλέπουμε παραπάνω έτσι πολικότητα και από τις δύο πλευρές και τη συγχωράμε. Κάθε φορά που εμείς λοιπόν μπαίνουμε σε ένα μικρό, θα λέγαμε αυτό, βλέπουμε μια μικρή πολικότητα. Η διαφορά της μεγάλης με της μικρής πολικότητας τώρα, δηλαδή το πόσο συνείδηση έχουμε, είναι κάθε φορά σαν να είμαστε όλοι ένα βάζο, ένα δοχείο και να χωράμε ένα λίτρο νερό. Αυτό το ένα λίτρο νερό είναι η συνείδησή μας. Αυτό λοιπόν το ένα λίτρο νερό, λοιπόν φίλοι μου, είναι η συνείδησή μας. Για να μπορέσουμε λοιπόν εμείς να δημιουργήσουμε αυτή τη χωρικότητα στη συνείδησή μας, καθώς έχουμε σπάσει το βάζο, έχει φύγει λοιπόν η κατάσταση της χωρικότητας. Και έτσι λοιπόν τι λέμε, ότι από μέσα μας έχει φύγει αυτό που λέμε ψυχή, γιατί έχει σπάσει το βάζο, έχει σπάσει ο νους μας και έχει διαχωρίσει όλη αυτή την ικανότητα της ποσότητας, θα λέγαμε, της συνείδησης που μπορούμε να έχουμε μέσα μας. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς μαζεύουμε τα κομμάτια μας, συγχωρούμε τα κομμάτια μας, ξαναχτίζουμε σιγά σιγά αυτό το δοχείο. Και στην αρχή χωράμε 100, 200, 300, 400, 500 αλληγορικά λοιπόν, έτσι, λίτρα ή θα λέγαμε έτσι γραμμάρια. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Ότι κάθε φορά η διάσπαση λοιπόν του νου μας σε κομμάτια, η διάσπαση της προσοχής μας, η διάσπαση, η εστίαση σε πάρα πολλά πράγματα, έφτιαξε λοιπόν αυτό το πράγμα σαν να σπάει λοιπόν το δοχείο. Γιατί όλα ζωοποιούνται από το υγρό που είχε μέσα. Κάθε κομμάτι λοιπόν από το δοχείο στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κομμάτι του εαυτού μας. Εμείς το σπάμε όπως κάνει το σύμπαν, ο Θεός, τα πάντα, το Big Bang και τα ξαναμαζεύουμε όπως θα γίνει κάποτε, κοσμικά, έτσι γίνεται και σε εμάς όταν λέμε αναβάθμιση. Μπορεί ακόμα το σπάσιμο να φαίνεται εδώ πέρα στη φυσική πραγματικότητα, στη φυσική διάσταση, σαν όλους εαυτούς μας, τα κύτταρα, τα μόρια και όλα τα μικροσωματίδια που απαρτίζουν τις μεγάλες συλλογικότητες και τις μικρές, αλλά συνειδησιακά μπορούμε να τα ξαναενώσουμε όλα και κάθε φορά που ενώνουμε συνειδησιακά τα κομμάτια, τόσο ποσοστό φωτός έχουμε μέσα μας παραπάνω, γιατί έχουμε φτιάξει το δοχείο. Αυτή είναι η κατάσταση εσωτερικής εργασίας αλληγορικά, για να καταλάβετε ότι άπειροι βλάκες δεν μπορούν να κάνουν έναν έξυπνο. Άπειρα κομμάτια, αν δεν έχουν φτιαχτεί σαν δοχείο, δεν μπορούν να χωρέσουν έτσι το νερό που μπορούν μερικά που έχουν φτιαχτεί σαν δοχείο να χωρέσουν ποσοτικά. Γι' αυτό ο ανώτερος εαυτός σας στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έννοια όταν εμείς έχουμε συγχωρέσει όλα αυτά τα κομμάτια μας συνεργαστικά, σαν να ξαναενώνουμε το βάζο, συνεργαστικά, εκεί που το ένα μάλωνε με το άλλο. Έτσι λοιπόν, όσο εσείς ενώνετε τα κομμάτια σας, τόσο περισσότερο τα συνεργάζονται και τα χρησιμοποιείτε λοιπόν τον εαυτό σας σαν ένα φορέα, σαν ένα δοχείο φωτός. Και όσο πιο πολύ ποσότητα φωτός έχετε, τόσο περισσότερο θα έχετε δημιουργική δύναμη. Θα έχετε παραπάνω μαγεία, θα έχετε παραπάνω θέληση, θα έχετε παραπάνω πληροφορίες, παραπάνω γνώση. Και με αυτά τα πράγματα θα βγαίνουν τα ταλέντα σας, οι ικανότητες. Έτσι λοιπόν θα βλέπουμε στην καινούργια εποχή τα νέα παιδιά που έρχονται να έχουν παραπάνω, θα λέγαμε, έτσι, κομμάτια ενωμένα, και αυτό τους κάνει σε εισαγωγικά να χωράνε παραπάνω συνείδηση, παραπάνω γνώση, παραπάνω ένωση, παραπάνω πληροφορία. Από αυτή που εμείς έπρεπε να δουλέψουμε για να ενώσουμε τα κομμάτια. Και αυτό θα τα κάνει να θυμούνται πιο πολύ ποιοι είναι, να είναι παραπάνω με τη φύση ενωμένοι,
να μην κάνουν όλα αυτά τα εγκλήματα που κάνανε οι πρόγονοί τους, γιατί θα μπορούν να καταλαβαίνουν καλύτερα και να αγαπάνε καλύτερα τον εαυτό τους, να συγχωρούν καλύτερα τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά στις γενιές που έρχονται θα βγαίνουν παραπάνω σφινάκια, που θα γίνονται ποτήρια, που θα γίνονται βάζα, και σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα λέγεται εξέλιξη και ανεβαίνει η συνειδητότητα. Όσον αφορά λοιπόν τις παράλληλες πραγματικότητες, λοιπόν φίλοι μου, η συνείδησή μας εστιάζει σε άλλα πράγματα. Τα κύτταρα δεν είναι ότι αλλάζουν και φεύγουμε από εδώ και πάμε σε μια άλλη πραγματικότητα και παίρνουμε και τα κύτταρά μας μαζί. Τα κύτταρα είναι σε κάθε παράλληλη πραγματικότητα ήδη που συνειδησιακά εμείς εστιάζουμε. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση, καταλαβαίνω εδώ ακόμα επιστήμονες δεν μπορούν να καταλάβουν και να μπουν μέσα στα κβαντικά αυτά που λέμε παιδεία, έτσι. Και ακούμε κάθε φορά ότι να ναι. Γι' αυτό κοιτάξτε να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, κάτι που δεν μπορείτε να το εξηγήσετε σημαίνει ότι δεν έχετε την κατάλληλη λογική. Και λογική σημαίνει σειρά. Λογική σημαίνει ρεύμα. Αν δεν υπάρχει σειρά, να είναι τα ηλεκτρόνια μαζί, δεν μπορεί να γίνει ρεύμα και να νιώσετε την ενέργεια και να δουλέψουν μέσα σας τα ανώτερα κυκλώματα που θέλουν παραπάνω ρεύμα. Άρα όσο εσείς φτιάχνετε τις λογικές σας, ανάλογα το επίπεδο που είσαστε, θα δουλεύουν και τα ανάλογα κυκλώματα. Αλλά αν δεν έχετε λογική μέσα σας, δεν θα δουλεύουν, ναι. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να ενώσουμε, τι είπαμε, τα επίπεδα του νου μας. Θα πρέπει κάτι να ξέρουμε να το εξηγήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Όχι επειδή θέλουμε να το παίξουμε εγωιστές, τα ακούσαμε, το λέμε. Όχι παπαγαλίες. Στην πραγματικότητα λοιπόν, η εσωτερική που λέμε εργασία έχει να κάνει όχι μόνο να ακούμε, αλλά να χτίζουμε κατά τη δική μας συνείδηση την πληροφορία, το δέσιμο, όπως έχει φτιαχτεί κατά τη δική μας συνείδηση η ζωή μας. Η ζωή μας δεν είναι αλλοπρόσαλη και τη λέμε φυσιολογική, γιατί έχει μια λογική, παύλα σειρά, που η συνείδησή μας βλέπει λογικό και δεν της φαίνεται παράλογο. Έτσι λοιπόν η φύση μας μαθαίνει πως όλα τα πράγματα που είναι λογικά στηρίζει το ένα το άλλο, αλλιώς φεύγουν από την ύπαρξη. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς τη φύση την κάνουμε οδηγό και καταλαβαίνουμε το δέος, είναι σαν να καταλαβαίνουμε ότι κάποιος υπάρχει από πίσω και δεν είναι μόνο τα ρούχα που περπατάνε. Άσχετα να εμείς βλέπουμε λοιπόν την υλική πραγματικότητα, πρέπει να δούμε την νοημοσύνη που υπάρχει από πίσω. Όταν η νοημοσύνη που υπάρχει πίσω, ακόμα και από το δικό μας σώμα που φτιάχνουμε και εμείς δεν τη σεβόμαστε, τότε αναγκαστικά ξεκινάει λοιπόν αυτό που λέμε αποκοπή, γιατί δεν μπορούμε να νιώσουμε ότι είμαστε συνδημιουργοί για το σώμα μας, συνδημιουργοί για την πραγματικότητά μας, συνδημιουργοί για τα πάντα. Νιώθουμε αποκομμένοι. Και έτσι βγαίνει η θυματοποίηση, έχουμε πει. Έτσι βγαίνει ο θυμός, ο αρνητικός, έχουμε πει. Έτσι βγαίνει όλο αυτό το πράγμα του πονηρού που έρει τον πόνο, γιατί του φαίνεται αδικία. Αν όμως εμείς καταλάβουμε και αρχίζουμε και βλέπουμε τη συμμετοχή μας, την αξία μας και όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουμε, καθώς πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας, γιατί είμαστε και εμείς ένα κομμάτι του βάζου του σύμπαντος, του δοχείου του σύμπαντος, και χωρίς εμάς δεν θα υπήρχε Θεός. Γιατί είμαστε ένα κομματάκι που φτιάχνουμε όλο αυτό το ποσοτικό που κατά τη δική μας ερμηνεία λέμε ο Θεός, η μέγιστη νοημοσύνη, ο πλάστης που τα έφτιαξε όλα, που κρύβεται από πίσω. Χωρίς εμάς όμως δεν θα ήταν ο Θεός, θα ήταν κάτι άλλο, αλλά δεν θα ήταν όλα. Θα ήταν κάτι, αλλά εμείς τα λείπαμε. Θέλω λοιπόν να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είχαν έρθει λοιπόν να τα δώσουν έτσι στις μοιήσεις τις παλιές και σιγά σιγά με την πτώση της εστίασης του εαυτού μας, της ανθρωπότητας, στο φυσικό νου, όλα αυτά τα πράγματα τα κάναμε λοιπόν υλικά. Γι' αυτό λοιπόν τα κάναμε υλικά και στην πραγματικότητα αντί να είμαστε επιστήμονες στην ύλη για να καταλάβουμε το Θεό, καθώς είμαστε και απαξιώσαμε την ύλη επειδή εμείς δεν την έχουμε καταλάβει και φτιάξαμε θεωρητικά πράγματα που στην πραγματικότητα λοιπόν τι μας κάνουν, μας αποκόβουν από την ύλη που την ίδια την ύλη τη φτιάχνει το συλλογικό μας. Άρα στην πραγματικότητα κάθε φορά που είμαστε εγωιστές και φεύγουμε από τη φυσιολογία, εκφυλιζόμαστε σιγά σιγά και πηγαίνουμε σε παραφύση πράγματα.
Αυτή λοιπόν η παραφύση μέσα μας έχει δημιουργηθεί και ανά τους καιρούς σιγά σιγά εδραιώνεται και μέσα στο DNA μας. Και το DNA μας στην πραγματικότητα, επειδή εμείς το φτιάχνουμε ανά τις γενναίες και τον τρόπο που εμείς δημιουργούμε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μνήμη που χαράζουμε κάθε φορά, ανά κάθε ζωή, ανά κάθε λεπτό, ανά κάθε δευτερόλεπτο, τα δικά μας ακασικά αρχεία. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τα υπόλοιπα, υπόλοιπες άλυση του DNA λένε έτσι ότι είναι μόνο οι τρεις ή οι δύο, και τώρα ξεκινά να βγαίνουν παιδιά με τρεις αλυσίδες, έτσι, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά τα πράγματα καθορίζουν όλες τις διαστάσεις που έχουμε μέσα μας. Ποτέ δεν θα υπάρξει τέταρτη άλυσος του DNA. Θα υπάρχουν τρεις και όλες οι άλλες θα υπάρχουν στις άλλες διαστάσεις. Δεν περιμένουμε λοιπόν εμείς, καθώς αναβαθμιζόμαστε, να περάσουμε τους 2,5-3,5 άλυσους, γιατί 3,5 είναι η άλυση που χωράμε στη φυσική πραγματικότητα. Μετά θα λέγαμε, θα γίνει, θα συγχωνευτεί έτσι το DNA, θα λέγαμε, στους ανώτερους, στα ανώτερα επίπεδα, κάθε φορά που μαζεύουμε την άλυσο πίσω, έτσι, και σιγά σιγά εμείς το λέμε ότι προχωράμε, εξελισσόμαστε, στην πραγματικότητα ξαναμαζευόμαστε στις ανώτερες διαστάσεις. Και εκεί πέρα μας δίνονται άλλες ιδιότητες. Παραδείγματος χάρη, πάνω στην ανώτερη διάσταση, ξέρουμε όλοι ότι, παραδείγματος χάρη, στον κόσμο της σκέψης, σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Στα όνειρα σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Όταν μπαίνει λοιπόν η κατάσταση ανθρωπότητας όλοι μαζί στον ονειρόκοσμο, θα φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι οι δικοί μας οι φίλοι, θα λέγαμε, οι εξωγήινοι που είναι πιο προχωρημένοι από εμάς, που σε εκείνο το επίπεδο η υλοποίηση είναι ακόμα πιο πολύ γρήγορη από ότι εμείς. Όπως και εμείς μπροστά στους πρωτόγονους, φτιάχνουμε ένα ψυγείο τώρα σε ένα λεπτό και άλλοι έπρεπε να κουβαλάνε πάγο, έτσι, και παραγγέλνουμε μια πίτσα σε 5 λεπτά και άλλοι έπρεπε να κάνουν τόσες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επιστήμη δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνειδητή εξέλιξη, γιατί δουλεύουμε σε ανώτερα τμήματα από ό,τι δουλεύαν οι πρωτόγονοι. Έτσι λοιπόν κάθε φορά εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος ελαττώνεται και η δημιουργία αυξάνεται, καθώς εμείς αναβαθμιζόμαστε. Για να αναβαθμιζόμαστε όμως πρέπει να λειτουργούμε στα ανώτερα επίπεδα, στις ανώτερες διαστάσεις. Και για να λειτουργήσουμε σε ανώτερες διαστάσεις πρέπει να κάτσουμε σε εισαγωγικά να πεθάνουμε, σε εισαγωγικά, τον φυσικό μας νου. Γι' αυτό λοιπόν μετά Χριστούγεννα είπαμε τι σημαίνει και σας είπα ότι όλα αυτά είναι αλληγορικά, μην μπερδεύεστε, μην τα κάνετε μόνο φυσική πραγματικότητα. Ο νους μας έχει την τάση εκεί που είμαστε να κατεβάζει όλη τη γνώση και να τη στριμώχνει έτσι στη φυσική πραγματικότητα, γιατί εκεί καταλαβαίνει. Έφτασε όμως η ώρα τώρα, όπως κάθε κλείσιμο κύκλων, να ξεκινάνε και να φεύγουν όλα αυτοί οι περιορισμοί. Όπως όταν πάει να πέσει η αυλαία, ξαναθυμούνται όλη την έργο και τελειώνει. Ξαναθυμούνται όλη την ηθοποιή και φτάνει στο τέλος. Γι' αυτό βλέπετε τώρα τα κάνουν όλοι όλα, γιατί έρχεται η ώρα που ξεκινάνε και θυμούνται πλέον τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα δείτε τώρα τους καιρούς, πάντοτε που κλείνει, που περνάει μια περίοδος, έρχεται η έννοια η άφεση της πληροφορίας. Η πληροφορία λοιπόν θα έρθει, γιατί εμείς ξυπνάμε, και θα έρθει λοιπόν και εμείς στα τελευταία αυτά επίπεδα της αλλαγής. Πάντοτε έρχεται μια πληροφορία τέτοια που μας έκρυβε τόσο καιρό για να εστιαστούμε στα μαθήματά μας. Κάθε φορά λοιπόν, ξέρετε και εσείς στο σχολείο, όταν ήταν στο τέλος, έτσι, ξεκινάγαμε και δεν δίναμε σημασία ούτε εμείς, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε ένας, ούτε τάλλο, γιατί απλά τελειώναμε. Όμως υπήρχαν και εξετάσεις. Οι εξετάσεις δεν είναι τίποτα άλλο κάθε φορά το τι συνείδηση, τι ακασικά αρχεία, τι μάθημα λοιπόν πήραμε από τις ζωές που παίξαμε, από τις σαρκώσεις που κάναμε. Και έτσι το συλλογικό της ανθρωπότητας θα πρέπει να λειτουργήσει, έτσι, στο 13, στη μετάβαση, στην εναλλαγή, στο λίμπο αυτό, που σημαίνει ότι θα έχει μια κατάσταση να φεύγει η συνειδητότητα που είχαμε δημιουργήσει τόσο καιρό του ελέγχου, του εγώ, της φυσικής πραγματικότητας, και να ξαναμπαίνουν σε δύναμη κοσμική νόμη. Αυτό που μερικοί λένε η νέμεσης, αυτό που μερικοί λένε η δευτέρα παρουσία θα έρθει και μας κρίνει όλους, αυτό που μερικοί που λένε όχι τώρα τα Σόδωμα και τα Γόμαρα, αυτό που μερικοί μέσα τους νιώθουν ότι έρχεται και ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Γιατί τραβιέται, σας είπα, πίσω η έννοια της δημιουργικότητας
έτσι, του εγωισμού, της ατομικότητας του ανθρώπου και θα λειτουργήσουν κοσμικοί νόμοι. Και δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας, γιατί θα μας συμπαρασύρουν, γιατί φυσικά είναι μεγαλύτεροι. Και έχουμε συμφωνήσει να περάσουμε συγκεκριμένους κύκλους. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, τώρα το 2024 και με το 2013 που σας είπα, 8 και 5, έχει να κάνει με την έννοια λοιπόν αυτής της μεταλλαγής. Είναι σαν να κάνουμε breakthrough to the other side. Θα αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά ο καθένας να φεύγει από την πραγματικότητα που είχε και να ισχωρεί ακόμα πιο πολύ σε αυτή την πραγματικότητα που η δόνησή του του λέει και όχι το μυαλό του. Που η δόνησή του του λέει και όχι η θέληση που είχε. Που η δόνησή του του λέει, δηλαδή το πραγματικό, άσχετα το φανταστικό στο μυαλό του τι κάνει. Και αυτό το πράγμα λοιπόν θα φέρει ή απομόνωση τελείως σε μερικούς να φύγουν στο δικό τους αστρικό και έτσι να παραιτηθούν από τη ζωή, ή οι άλλοι να πολεμάνε τόσο πολύ με τη ζωή, γιατί το μυαλό τους ακόμα θα πολεμάει το φυσικό. Και φυσικά είναι η τρίτη, θα λέγαμε έτσι, κατάσταση ανθρώπου που καταλαβαίνουν τι γίνεται και απλά θα είναι έτοιμοι με όλη την εμπειρία να επιλέξουν έτσι, γιατί θα είναι συμβατοί με τη δόνησή τους και δεν θα είναι δυο λαλούν και τρισχορεύουν και θα έχουν αποκοπεί από τη φυσική πραγματικότητα. Εμείς με τον πλανήτη λοιπόν Γη, έτσι, θέλω να καταλάβω ότι έχουμε μεγάλη σχέση, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μόνο το γήινο σώμα μας ή όλα τα αισθηκτόδη που έρχονται από μέσα μας. Οι αστρολόγοι λοιπόν λένε έτσι τα δικά τους κάθε φορά, γιατί είπα, τα κάνουν όλα με το φυσικό νου. Μια που είπαν για τους αστρολόγους, οι ενέργειες φίλοι μου, όταν εννοούμε για τις ενέργειες, θέλω να καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα αυτό που λένε οι επιστήμονες στα άστρα δεν επηρεάζουν τους ανθρώπους, έχουν ένα δίκιο. Θέλω να καταλάβετε τι συμβαίνει με αυτό που λέμε αστρολογία. Μέσα η γη στα πετρώματά της έχει ανάλογες, θα λέγαμε, συχνότητες, ανάλογα λοιπόν τους πλανήτες που ενέργειε στους, στο αστρικό μας σύστημα, έτσι. Τι κάνουνε, έχουνε κρυσταλώσει, κρυσταλωμένες ενέργειες. Είπαμε, χρυσώσουνε του ήλιου, του ασήμι, του φεγγαριού κτλ. Είναι το φως κρυσταλωμένο σε πολλά επίπεδα. Γι' αυτό λέγονται μεταλλά. Γιατί μεταλλάσσει τη ενέργεια. Κάνουν τη μεταλλαγή της ενέργειας. Και κάθε φορά που ενεργοποιούνται τα μέταλλα, στην επιφάνεια λοιπόν της γης φαίνεται. Γιατί ακτινοβολία, λέω, η γη. Έχει άλλες δονήσεις. Και αυτές οι δονήσεις κοιτάγαν τα άστρα την από πάνω. Και ονομάσαν τα άστρα ανάλογα τη συνειδησιακή τους κατάσταση και παρατηρούσαν ποια άστρα ήταν από πάνω για να καταλάβουν μέσα τους έτσι και τα ενώσουν, γιατί αυτά πάνω κοιτάγαν, δεν κοιτάγαν κάτω τα πετρώματα. Και έτσι έγινε αυτό που λένε λοιπόν αστρολογία, γιατί σας είπα είναι η προβολή της συνείδησής μας στον αστρικό θόλο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό δεν ξέρουν οι αστρολόγοι από κομίτες, από τόνα, από τα άλλα, άμα έρθουν τι σημαίνει το καθένα. Δεν μπορούν να τα εξηγήσουν τα φαινόμενα που εισδρέουν κάθε φορά. Λένε λοιπόν ορισμένα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα είναι μέσα στη γη όλα αυτά τα πράγματα. Το αστρικό επίπεδο έχει να κάνει με διαφορετική ταχύτητα, άποψη και κβαντική υποατομική κατάσταση, αυτό που λέμε, που δεν χρειάζεται να έχει τον απαιτούμενο χρόνο και ταχύτητα όπως τη βλέπουμε εμείς. Έτσι λοιπόν μέσα μας όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να καταλάβετε ότι προέρχονται περισσότερο από τη γη, γιατί ήδη οι ενέργειες των άστρων είναι κρυσταλλωμένες στη γη. Ήδη είναι κρυσταλλωμένες και ενεργοποιούνται κάθε φορά. Το καταλάβατε αυτό που σας λέω. Άρα είναι αυτό που κάναν το εργαλείο της αστρολογίας, είναι για να βλέπουμε τις περισσότερες φορές και να ονομάζουν λοιπόν αυτό που στα άστρα βλέπανε ότι ήταν έτσι σαν δρεπάνι, το άλλο σαν παρθένο, το άλλο σαν τοξότη, το άλλο 1002 πράγματα. Όμως που στην πραγματικότητα είναι ενέργειες που βιώναν ότι υπήρχαν πάνω στη γη. Γι' αυτό βλέπετε σε γενικά πλαίσια ότι η αστρολογία πραγματικά δίνει συγκεκριμένες ιδιότητες. Ένα πράγμα λοιπόν που πρέπει να ξεπεράσουμε, ας το πω έτσι, είναι τα ζώδια, την αστρολογία. Ακριβώς λοιπόν οι άνθρωποι που είναι μοιημένοι, όταν ο Χριστός σας είπα πήγε 12 χρονών και 33, είναι συμβολικά. 12 χρονών ο Χριστός, τι είπανε? Τον ψάχνανε σαν τα άλλα παιδάκια που έπαιζε, υποτίθεται, που έπαιζε στη γειτονιά, αλλά δεν τον βρήκαν εκεί, έλεγε, από ό,τι θυμάμαι στο σχολείο. Πήγαν και τον βρήκαν και δίδασκε στις συναγωγές.
Το 12 λοιπόν, φίλοι μου, έχει να κάνει με το ζωδιακό. Γι' αυτό με τα ζώδια, του Δία τα ζώα, τη μηχανικότητα που έχουμε από τον πλανήτη Γη. Το καταλαβαίνετε. Όταν ο Χριστός λοιπόν το βλέπεις ότι δεν πήγε σαν να κάνει 12 χρονών τα πράγματα που κάνανε οι άλλοι, σημαίνει το φως μέσα μας, όταν το καλλιεργούμε, τι κάνουμε, μαθαίνουμε από τα ζώδια και βγαίνουμε απ' έξω. Και αντί να υπακούμε τα ζώδια, βγαίνουμε απ' έξω και τι κάνουμε, τα καταγράφουμε, τα αναβαθμίζουμε, τα έχουμε κάτω από την πατούσα μας, τη δεξιά. Τα πάμε λοιπόν στην αγωγή και με αυτά τα πράγματα τι κάνουμε, ξεκινάμε και αναλύουμε, έτσι, το παρελθόν. Τη συναγωγή, τις παλιές γραφές, όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το Χριστός, το Μωυσής, το Ηρακλής, είτε πολλοί ήρωες τα λέγαμε των αρχαιοτήτων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αρχέτυπα δικά μας που περνάει η συνείδησή μας. Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Έφτασε η ώρα λοιπόν να ξαναπούμε λοιπόν στους ανθρώπους που πλέον έχουν φτάσει σε μια πιο αναβαθμισμένη κατάσταση και δεν έρχεται η ώρα εκείνη που να νιώθουν σαν ακόμα να είναι νηπιαγωγείο, να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα αφήσουμε, πρέπει να ξεπεράσουμε το φυσικό νου, πρέπει να ξεπεράσουμε το ζωδιακό κύκλο. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε φορά τι κάνουμε, τον καταγράψαμε, τον ζήσαμε, είδαμε πώς δουλεύει μέσα μας. Όλα τα ζώδια περνάμε, γι' αυτό και γίνεται ο άνθρωπος κάθε μήνα, κάθε μέρα, κάθε λεπτό και δεν γεννιούνται μόνο κανένα δύο εποχές όπως τα ζώα. Ακριβώς αυτό το λόγο, να βγεις κάτω από κάθε ζώδιο και να πάρεις την εμπειρία κάθε από κάθε μαγνητισμό, ηλεκτρομαγνητισμό, έθερο ηλεκτρομαγνητισμό που μπορεί να διακατέχει η Γη. Και έτσι γινόμαστε κύριοι των στοιχείων της Γης. Αν το καταλάβουμε αυτό. Καταλάβατε. Γι' αυτό όλες οι σημαντικές και οι άλλες ικανότητες έχουν να κάνουν με τους κύκλους, με τους γύρους και όχι αυτό το πράγμα που λέγεται στην αστρολογία. Ξέρω ότι μερικοί έχετε χτίσει εκεί πέρα τις ελπίδες σας, άλλοι το χρησιμοποιείτε σαν εργαλείο, άλλοι και για άλλους δουλεύει στο ποστό που δουλεύει. Εγώ σας λέω τη μηχανική των πραγμάτων. Έχουμε φτάσει στο σημείο να καταλαβαίνουμε τη μηχανική των πραγμάτων. Ας φύγουμε λοιπόν από τα είδωλα, μην είστε ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες είναι κάθε ένας που λατρεύει το είδωλό του, γιατί είμαστε είδωλα εδώ. Εδώ είναι είδωλα, είναι η μάσκα, δεν είναι το πραγματικό μας. Ο ειδωλολάτρης λοιπόν είναι αυτός που λατρεύει το σώμα του, που λατρεύει το εγώ του, που λατρεύει το ειδωλό του. Σαν να είστε πιτσιρικάδες και να παίζετε PlayStation και να λατρεύετε, ξέρω εγώ, τη Lara Croft ή το Spider-Man ή οτιδήποτε παίζετε. Και να έχετε ξεχάσει τη λατρεία στον πραγματικό Θεό που έχετε μέσα σας. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα τώρα οι άνθρωποι να είναι οι περισσότεροι ειδωλολάτρες, σατανιστές, πονηροί, να νομίζουν ότι είναι χριστιανοί και να μην ξέρουν καν για τον Χριστό. Να νομίζουν ότι είναι πνευματικοί και να μην έχουν ιδέα για το πνεύμα. Να νομίζουν όλοι. Γι' αυτό λοιπόν, αυτόν τον καιρό, στα μαθήματα λοιπόν που κάναμε, βγάλαμε το μάθημα αυτό που πέρασε ο Οδυσσέας με τους ληστές και τελευταίο είχε τον προκρούστη. Αφού αναλύσαμε λοιπόν τους ληστές, και επειδή έχουμε χρόνο, δεν τους κάνουμε όλους ληστές, ξεκινάμε λοιπόν τώρα και μιλάμε για τον προκρούστη. Ο προκρούστης, όπως λέγεται το όνομά του, προκρούστης, όπως από τα κρουστά, έτσι. Ο προκρούστης, λοιπόν, είναι αυτός που έβαζε τους ανθρώπους πάνω σε ένα σιδερένιο κρεβάτι και όταν ήταν μεγαλύτερα τα πόδια τους στάκοβε ή τα χέρια και όταν οι άνθρωποι, λοιπόν, ήταν πιο κοντοί, τους τράβαγε. Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουμε ότι όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν νικήσει αυτό το ληστή, παύλα, ληστής λέγεται κάθε φορά αυτός που κλέβει την ψυχή μας. Και αλληγορικά τους λέμε ληστές. Οι ληστές που κλέμουν λοιπόν την ψυχική σας ενέργεια, τα προγράμματα, οι ηθοποιοί, οι ρόλοι, που κλέμουν την δική σας λοιπόν ενέργεια και μου φτιάξει ένα εγώ που είναι υπεροπτικό, αλλά ζωνικό και θέλει να τα χωρέσει όλα στο δικό του το μικρό κόσμο, είναι το κρεβάτι του προκρούστη. Αν δεν περάσετε από το κρεβάτι του προκρούστη, φίλοι μου, δεν θα μπορέσετε να φτάσετε μετά στο λαβύρινθο και να πάτε στις ανώτερες άλλες καταστάσεις να δουλέψετε με το εγώ σας. Γιατί είσαστε πάνω σε ένα εγώ και πάτε τι να κάνετε, να κατακρίνετε τα άλλα εγώ σας. Το πνευματικό εγώ ή το οτιδήποτε εγώ που έχετε, που είναι το σιδερένιο κρεβάτι. Πρέπει να είστε ρευστοί, να αρχίσετε να καταλαβαίνετε και την αλήθεια των άλλων, να μπαίνετε στα παπούτσια των άλλων, την πληροφορία να αφήνετε τον εαυτό σας να ανεβαίνει στη συνείδηση του δασκάλου. Δεν θα κατεβάζετε τους δασκάλους στο δικό σας εγωιστικό τόνο.
Επειδή εσείς λοιπόν δεν σας ενθουσιάζει ο Σταμάτσο Μισηλής, καλά κάνετε. Γράψτε τον στα παλιά στα παπούτσια, πηγαίνετε όπου θέλετε. Το να λέτε όμως ότι εγώ δεν ξέρω, ότι εσείς ξέρετε και όλα αυτά τα πράγματα, αυτό είναι άλλο πράγμα. Το να διαλέγει ο καθένας τον δρόμο του, έτσι, και να ξέρει πέντε πράγματα και να θέλει να το παίξει δάσκαλο σε κάποιον, ας πάει να το κάνει. Το να λέει όμως ψέματα ότι είναι φωτισμένος, αυτό είναι άλλο και έχει κάρμα. Προσέχτε λοιπόν, δεν έχουμε πρόβλημα ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Έχουμε πρόβλημα ότι δεν είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι με τον εαυτό τους. Αυτό θα έρθει να μας το δείξει, τι είπα, η νομοτέλεια. Τι σας είπα τώρα το 13, θα τραβηχτείτε τόσο πίσω που θα έρχονται πραγματικά η νομοτέλεια και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό όσοι δεν πάτε μαζί της και δεν τη σέβεστε. Γι' αυτό όλοι αρχίζουν τις κλάψες τον τελευταίο καιρό. Γιατί τώρα καταλαβαίνουν τις βλακίες που έχουν κάνει. Και τώρα λοιπόν λένε, όχ, τι θα γίνει παιδιά μα δεν φτιάξουμε, και ξεκινάει το άγχος και αντί αρχίζουν να μετανοήσουν πραγματικά, ξεκινάνε και τα βάζουν με τους άλλους. Που εσείς θέτε, που εσείς κάνατε έτσι στην Ελλάδα, που εσείς κάνατε αυτό, που εσείς κάνατε εκείνο, που εσείς κάνατε τ' άλλο, όχι τώρα δεν ψηφίζουμε, όχι το ένα, όχι τ' άλλο, όχι εκείνο. Κοιτάξτε να γίνετε εσείς σωστοί μέσα σας και κάθε φορά που εσείς μετανοείτε σημαίνει αλλάζετε νου, αλλάζετε δόνηση. Πραγματικά, ειλικρινά, και αφού σταθεροποιήσετε τον καινούριο σας εαυτό, σταθεροποιήσετε ειλικρινά τον καινούριο σας εαυτό, όχι κάνω εγώ μια φορά διαλογισμό, μια ώρα και όλες τις άλλες υπόλοιπες ώρες το μυαλό μου δουλεύει περίεργα, έτσι. Κάθε φορά σας είπα ταπεινοφροσύνη, κάθε φορά σας είπα προσέξτε, βλέπετε τι γίνεται, οι άνθρωποι κοιμούνται όρθιοι, αλλά το κάρμα έχετε για την ευθύνη που έχετε, όχι για το που εστιάζετε. Αν έχετε ένα αμάξι και τρακάρετε κάποιον, θα τον πληρώσετε. Είτε του πείτε συγγνώμη, δεν κοίταγα, είτε του πείτε εντάξει, okay, το είδα, αλλά δεν πρόλαβα. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με έναν εκφυλισμό, είπαμε, του νου, ακόμα και στα πνευματικά. Προσέχτε, γιατί πρέπει να σας λέμε πραγματικά πώς δουλεύει ο μηχανισμός. Για τα πράγματα που σας έχει δώσει ευθύνη ο Θεός, το ανώτερο κομμάτι σας, ο ανώτερος νου σας, η φυσιολογία σας, το μυαλό σας, όπως και στο δικαστήριο, για αυτά που έχετε ευθύνη, το αν δεν κοιτάγατε εσείς δεξιά και αριστερά και περάσετε το δρόμο και σας πάτησε το φορτηγό, είναι δική σας ευθύνη, είναι κάρμα. Δεν μπορείτε να λέτε επειδή εγώ δεν κοιτάω εκεί πέρα δεν θα το πληρώσω. Πόσες φορές σας είπα προσέχτε, είναι άλλο πράγμα να κοιτάμε την πληροφορία και να μην ταυτιζόμαστε και άλλο να γυρίζουμε το κεφάλι που σας λένε μερικοί από την άλλη. Όσο γυρίζει το κεφάλι από την άλλη, πού θα πας βρε, κύκλο θα κάνεις. Δεν μπορείτε να βάζεις τα σκουπίδια από το σαλόνι στην κουζίνα ή στην κρεβατοκάμαρα και λέτε και να μην τα βλέπω. Θα πάει η ώρα μετά και θα γεμίσει. Τόσο κουτό είναι να μην βλέπετε την αλήθεια. Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν βλέπουν την αλήθεια και δίνουν συγχωροχάρτια στον εαυτό τους και δεν εστιάζουν απλά εκεί, ενώ μπορούν να εστιάσουν, είναι κάρμα. Γιατί το επειδή δεν εστιάζετε εσείς, δεν πάνε να πει δεν έχετε μια ευθύνη το πώς θα συμπεριφερθείτε. Καταλάβατε. Είτε λέγεται κάλπη, είτε λέγεται το κακό, είτε λέγεται οτιδήποτε. Ούτε απ' την άλλη, επειδή εστιάζετε, πρέπει να το πάθετε κι εσείς. Για να έρθει όμως στην πραγματικότητά σας, σημαίνει ότι έχετε κάποια. Να πάρετε θέση. Σημαίνει ότι πρέπει να ξέρετε τι σας γίνεται. Έτσι δεν είναι. Μην μπερδεύετε την ουδετερότητα στα ανώτερα επίπεδα που καθόμαστε και κοιτάμε για τις δύο όψεις. Από την εξέλιξη που πρέπει να διαλέξετε. Έχουμε πει λοιπόν ότι πολλοί άνθρωποι λοιπόν πρέπει να ενώσουν αυτά τα δύο κομμάτια. Και αυτές οι δύο πραγματικότητες, τώρα το 8 που σας είπα, το 2024 θα σας κάνει αναγκαστικά να επιλέξετε. Γιατί θα πρέπει να πάρετε λοιπόν κατεύθυνση. Αν αφήσετε την κατεύθυνση, τι σας είπα, για όποιον δεν μπορεί να πάρει κατεύθυνση συνειδητά, θα την πάρει το συλλογικό για αυτόν. Πάντοτε σας χρησιμοποιεί το συλλογικό. Προσέξτε ένα αξίωμα που λέω και στους μαθητές μου. Προσέξτε ένα αξίωμα. Όταν έχεις την ταπεινοφροσύνη και υπηρετείς μια μεγαλύτερη συνείδηση από σένα πραγματικά, είτε λέγεται πραγματική συνείδηση, πραγματικός δάσκαλος, είτε λέγεται κάποιος με μεγαλύτερη συνείδηση, είτε λέγεται οτιδήποτε, η φύση, το βουνό, τα πάντα, τότε εσύ είσαι αυτός που επωφελείσαι. Εσύ είσαι από το που υποφελείσαι, είτε λέγεται υπηρεσία στην ανθρωπότητα, εσύ υποφελείσαι. Προσέξτε το κόλπο. Όλοι οι εγωιστές που ακούνε τη λέξη υπηρεσία
νομίζουν ότι σώνεται καλά θα γίνει με βία. Δεν γίνεται με βία η υπηρεσία, γιατί έχεις καταλάβει την κατάστασή σου ως προς την κατάσταση του άλλου. Όσο υπηρετείς λοιπόν με μεγαλύτερη συνείδηση και είσαι καθαρίστρια και υπηρετείς τον διευθυντή, τόσο θα έχεις εσύ κατάσταση ωφέλιμη, αφού ο διευθυντής είναι για την εταιρεία και μες στην εταιρεία είσαι και εσύ. Όσο υπηρετείς τον καπετάνιο και εσύ είσαι μούτσος, τόσο θα έχεις ωφέλεια και εσύ. Κοιτάξτε όμως οι άνθρωποι, επειδή έχουν στραβιά εικόνα και δεν θέλουν να πούν τον εαυτό τους ότι είμαι χοντρός, ότι είμαι κοντός, ότι είμαι άσχημος, ότι είμαι έτσι, ότι είμαι αλλιώς, και δεν το λένε, δεν βλέπουν τις ιδιότητές τους. Πώς πάνε λοιπόν οι άνθρωποι σε λάθος θέσεις, όλο αυτό που έχει βγει τώρα για να μην νιώσουν άσχημα. Για να μην νιώσουν άσχημα οι γκέι, για να μην νιώσουν άσχημα οι πήξε, για να μην νιώσουν άσχημα οι δείξε. Το βλέπετε. Λες και όλα τα πράγματα, όταν εσείς νιώσετε άσχημα, τι σημαίνει? Γιατί να νιώσεις άσχημα αφού έχεις αποδειχθεί τον εαυτό σου? Όταν κάποιος λοιπόν έρχεται και μιλάει, αντί να μάθουμε στο παιδί λοιπόν αυτοάμυνα, αντί να μάθουμε στο παιδί ότι έτσι είναι ο κόσμος μέχρι να αλλάξει, αντί να μάθουμε στο παιδί λοιπόν ορισμένα πραγματάκια, πάμε να κόψουμε το bullying. Δεν θα γίνει ποτέ. Το είδατε. Πάμε να κόψουμε τον πόλεμο. Δεν θα γίνει ποτέ. Το είδατε. Πάμε να κόψουμε τι? Δεν γίνεται ποτέ. Πρέπει να καταλάβετε ότι αν ήταν να φύγουν οι κακοί, θα φεύγαν όλοι. Δεν γίνεται να είμαστε καλοί και να είναι 10 οι κακοί και να μην τους είχαμε διώξει. Καταλαβαίνετε, είναι όλο το επίπεδο. Και σας λέω, άπειροι ηλίθιοι δεν κάνουν έναν έξυπνο. Έτσι είναι η διαφορά στη συνειδητότητα. Έτσι είναι οι οκτάβες της συνείδησης. Όλα αυτά τα λέμε, φίλοι μου, γιατί? Γιατί τόσο καιρό αναλύουμε και ξαναλύουμε και ξαναλύουμε και σας είχα προειδοποιήσει. Προσέχτε, γιατί μαζί με την αναβάθμιση πάντοτε υπάρχει και το άλλο νόμισμα. Δεν πάνε όλοι πάνω. Άλλοι λοιπόν πάνε σε εισαγωγικά κάτω. Δεν πάνε όλοι πάνω. Προσέχτε, γιατί αυτοί που είναι πιο προχωρημένοι στις σέχτες, στις εγωπή, στις διάφορες οργανώσεις, αυτοί που είχαν τη γνώση, έστω οι πιο πλούσιοι που είχαν άλλη πρόσβαση, άμα θέλουν να κάνουν κάτι και δεν ήταν στο μεροκάματο, ας το πούμε όπως θέλετε, ξέραν ολισμένα πραγματάκια. Και όλη αυτή η ελίτ έχει διαμορφωθεί έτσι, για να είναι αυτοί που θα περάσουν στην επόμενη γενιά. Βέβαια και σε αυτούς έχει χαθεί η γνώση, όπως βλέπετε, και η ελίτ για αυτούς είναι τα λεφτά πλέον. Γιατί και αυτούς το μυαλό έχει πέσει στην αποβλακωμάρα. Λίγοι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όσο εμείς λοιπόν δεν είμαστε ειλικρινείς και να δούμε πραγματικά ορισμένα πραγματάκια και να δούμε πραγματικά λοιπόν, αντί να μας νοιάζει το εγώ, το πώς να φανούμε, να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, δεν σημαίνει αποδέχομαι τον εαυτό μου και να του λέω εγώ κάτι που δεν είμαι, κάτι που δεν υφίσταται. Αποδέχομαι τον εαυτό μου σημαίνει αποδέχομαι όλες τις ιδιότητες που έχω, γιατί για κάποιο λόγο χρειάζομαι στην ύπαρξη. Καταλάβατε. Ό,τι και αν είμαστε, ό,τι και αν είμαστε, μου λείπει τον απόδι, θα σε πω κουτσό. Α, γιατί είσαι? Όταν σε αποδέχομαι λοιπόν, σε αποδέχομαι για αυτό που είσαι. Όχι για αυτό που φαντάζεσαι ότι είσαι. Ούτε εσύ για αυτό που σε πειράζει, θα σε πειράζει ότι είσαι. Αποδοχή εαυτού σημαίνει αποδέχομαι τον εαυτό μου. Κάνω μαλακίες, κάνω 10 μαλακίες την ημέρα. Θα κοιτάξω να το φτιάξω, να το κάνω 9, 8, 7. Αν κάνω 99 μαλακίες την ημέρα, θα λέγομαι μαλάκας. Αφού έτσι λέγεται η λέξη, τι να κάνουμε? Αποδέχομαι τον εαυτό μου σημαίνει αποδέχομαι τον εαυτό που έχω γνωρίσει. Αν λοιπόν εγώ από όλη τη γνώση που έχω τον εαυτό μου ξέρω μόνο ότι είμαι ψυχή, μπα, δεν ξέρω ότι είμαι δαιμόνια, δεν ξέρω ότι είμαι σάρκα, δεν ξέρω ότι έχω μέσα μου τα άλλα τα εγώ, δεν ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Άμα δεν τα ξέρω, τότε λοιπόν χάνω. Πώς θα λειτουργήσω? Βλέπετε, οι άνθρωποι αποφεύγουν να δούνε την κολάση τους, γιατί δεν έχουν γνωρίσει τους παραδείσους τους. Γιατί ακόμα λοιπόν το 8, ακόμα δεν έχουν κάνει όλο τον κύκλο. Έτσι λοιπόν συμβαίνει, φίλοι μου. Ξεκινήστε και να είμαστε λίγο ειλικρινείς, αυστηροί, τέρμα τα ευκολόγια, τέρμα όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμα λοιπόν πρέπει να έρθουμε να πάρουμε την ευθύνη μας. Τι να του πεις του άλλου τώρα, ό,τι και να του λέμε, να του σκουπίσουμε μια φορά τα δάκρυα, δύο φορές τα δάκρυα, τρεις φορές τα δάκρυα, μετά πρέπει να το μάθουμε να μην κλαίει. Το καταλάβατε? Βλέπετε κάνα πνευματικό άνθρωπο, κάνα μύστη να κάτσει και να αρχίζει να φτιάχνει νοσοκομεία? Βλέπετε να φτιάχνει νοσοκομεία, μα σου λέει για ποιο λόγο να φτιάξω νοσοκομεία, αφού με θα κάνω καλά, πάλι τα ίδια θα κάνει. Θα κοιτάξω να σε βοηθήσω στη ρίζα. Στη ρίζα, ακριβώς. Και η ρίζα παλιά ήταν, θα λέγαμε, το πνευματικό κομμάτι του ανθρώπου. Πλέον ο άνθρωπος, αφού δεν βλέπει εκεί πέρα το πνευματικό,
έχει εστιαστεί τελείως στο υλικό. Μην ξεχνάτε να γράψετε τις ερωτήσεις σας, εγώ πει. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτό το πράγμα που σου λέμε. Το 2024 λοιπόν θα έρθει, έτσι. Θα είναι λοιπόν μέσα σε αυτή την εναλλαγή, μέσα σε αυτό το λίμπο, μέσα στην ανακανότητα η ανθρωπότητα να μπορεί να κρατήσει τις κοσμικές ενέργειες. Αυτό θα το δείτε. Δεν μιλάω μόνο για τα φυσικά φαινόμενα που τα είπαμε και όλα τα υπόλοιπα. Μιλάω και για τα κοινωνικοπνευματικά. Okay. Κοιτάξτε λοιπόν εσείς, φτάστε σε εκείνο το επίπεδο, γιατί μετά το 8 έρχεται το 9 που λέμε. Τι θέλουμε να πούμε αυτό? Μετά ότι θα δείτε και τα δύο νομίσματα, έτσι, και τις δύο όψεις του νομισμάτος, μετά έρχεται λοιπόν το 9 που είναι ο κύκλος, που είναι το κλείσιμο του κύκλου. Okay. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε να κάνουμε λοιπόν με το 8. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε να κάνουμε έτσι με το 2024, που θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα, έτσι, σε μία τάξη. Και επειδή εμείς οι περισσότεροι ήταν ανίκανοι τόσο καιρό να τα βάλουν, ποιος θα βάλει? Το συλλογικό. Ποιος θα βάλει? Ο νόμος. Ποιος θα βάλει λοιπόν όλο αυτό το πράγμα που θα έρθει και θα μας δείξει πόσο ανισόρροποι είμαστε. Έτσι δεν είναι? Πόσο ανισόρροποι είμαστε. Κοιτάξτε λοιπόν το 2024 να δείτε την ανισορροπία σας. Να δείτε πόσες πολλές φορές λοιπόν κάτι έχει να μας δείξει γιατί έχουμε ξεφύγει. Γιατί αυτό που μας νοιάζει είναι μόνο έτσι ο εαυτούλης μας, αντί να μας νοιάξει στην πραγματικότητα ο εαυτούλης μας και η επιρροή που έχει λοιπόν στο φυσικό του περιβάλλον. Συζητούσα λοιπόν με ένα πράγμα, έτσι, με μια άλλη φίλη, παύλα μαθήτρια, και λέγαμε λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι ο κάθε ένας που δεν βλέπει την ενέργεια, σε έχω ξαναπεί, δεν πάει να πει ότι δεν είναι και υπεύθυνος. Αν πάρω εγώ ένα όπλο και αρχίζω και πυροβολάω στον αέρα και τα σκάγια πετύχουν 5-6, θα με πάνε φυλακή. Γιατί? Γιατί λέω, εντάξει ρε παιδιά, εγώ δεν τους είδα. Ναι, ας πούνε, εσύ δεν πυροβολάγες όμως? Πυροβολάγες. Καλά, δεν σκέφτηκες ότι μπορείς να σκοτώσεις κανένα? Δεν σκέφτηκα. Πήγαινε στο τρελοκομείο. Πάντως μέσα θα σε κλείσω. Έτσι γίνει και η ανθρωπότητα. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Γι' αυτό στο σταυρό, τι λέει ο Χριστός, το φως μέσα μας, όταν σταυρώσουμε κάτω και πάει να μας σταυρώσει το φυσικό, έτσι, ο φυσικός μας νους, τι σημαίνει λοιπόν το φως? Ότι ο φυσικός νους δεν θέλει να το δεχτεί. Δεν είναι φτιαγμένος να το δεχτεί. Δεν έχει πάρει λοιπόν την κατάλληλη εκπαίδευση να το δεχτεί. Δεν έχει τον ανάλογο σεβασμό προς τη φύση του να το δεχτεί. Δεν βλέπετε που έχουμε φτάσει? Δεν σέβεται τη φύση. Τι σημασία αυτό δείχνει? Ότι νομίζω ότι τη φύση τη φτιάχνει ένα άλλο πνεύμα. Είναι άλλο να μάθουμε να ξεφεύγουμε τα ζώδια και άλλο να μας εκαταπιούν τα ζώδια και στο τέλος να χάσουμε τη συνείδησή μας και να κάνουμε αυτά πράγματα που έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Κοιτάξτε γιατί οι περισσότεροι αποβλακώνονται. Έτσι. Όταν ήμουν πιο μικρός έκανα κάτι πινελί και όταν έκανα τα βίντεο, όσοι ξέρετε από εσάς, θυμάστε. Πριν 10 χρόνια εκεί πέρα, 11, έκανα τα βίντεο και ήμουν πιο τρελαμένος με όλα αυτά που ακούω. Τώρα ευτυχώς αντέχω, έχω συνειδήσει με όλα αυτά που ακούω. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και εμένα μου σηκώνεται η τρίχα με αυτά που βλέπω, με αυτά που γράφουν. Και όχι τίποτα, καταλαβαίνω η συνείδηση που υπάρχει από πίσω, έτσι, και αυτό το πράγμα έτσι που εμφανίζουν και την επιρροή που έχουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που πετάνε σφαίρες δεξιά και αριστερά, δεν καταλαβαίνουν ότι καμιά φορά ένας αθώος την τρώει. Συγχρονιστικά θα μου πείτε, αλλά δεν πάβει να κάνει αυτό το πράγμα. Συγχρονισμός είναι όλα, αλλά κάπως πρέπει να τα αναφέρουμε. Δεν πρέπει να τα αναφέρουμε. Τα πάντα είναι συγχρονισμός. Έτσι δεν είναι? Και εγώ, άμα σου βαράω χαστούκια, θα πω συγχρονισμός είναι. Γιατί τρώω τα χαστούκια, συγχρονιστήκαμε. Ναι, αυτό είναι από μια άλλη συμφωνία. Εγώ δεν λέω όχι, αλλά τα χαστούκια θα τα φας. Πονάς. Γίνεται ζημιά. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι δεν μπορείτε εσείς να δουλεύετε σε ένα επίπεδο που ακόμα δεν είστε εκεί πέρα. Τι σας είπα με τον ορόφου και την πολυκατοικία? Ότι το ρετυρέ είναι φυσικό να έχει ωραία θέα. Τράβα στο ρετυρέ. Τι να το κάνεις όμως άμα στον τρίτο εσύ έχεις το κρεβάτι σου, το καλοριφέρ σου, τα ρούχα σου? Θες να είσαι πάνω στο ρετυρέ? Θα είσαι ξυπόλυτος, θα είσαι έτσι, θα είσαι αλλιώς. Αλλιώς πω, θέλω να βλέπω τη θέα. Θα παγώνεις, έτσι είναι. Αποδεχτείτε το επίπεδό σας και μόλις ανεβάσετε τα έπιπλα στο ρετυρέ, τότε θα λες κατοικώ στο ρετυρέ. Και τα κατεβαίνεις στον πρώτο, στο δεύτερο και στον τρίτο, έτσι. Για χαβαλέ. Γιατί θα ξανανεβαίνεις? Έχεις μάθει το ασανσέρ. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα, τα εύκολα, το εύκολο, το γρήγορο. Έχουμε γίνει πονηροί. Παιδιά, αγαθά, κόπεις, κτώνται. Έτσι είναι. Άλλοι τα έχουν γιατί έχουν κοπιάσει,
άλλοι τα έχουν ακόμα, δεν τα έχουν κοπιάσει. Αυτό όμως το πράγμα, έτσι, το γρήγορο, οι καινούριες δασκαλίες, ο εκφυλισμός της ανθρωπότητας, πού θα μας βγάλει, λέτε. Άρα τώρα πρέπει να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε όχι μόνο τον εαυτό μας στο εδώ και τώρα μόνο, άντε, κάναμε, ζήσαμε, αλλά και τις ενέργειες που βγάζουμε, γιατί που σας είπα, η ενέργεια είναι μία, ξαναγυρνάει. Είτε να τη δούμε σαν ένα ολόκληρο σύμπαν, είτε να τη δούμε μόνο σαν ατομικό σύμπαν, είναι οι ίδιοι νόμοι. Όπως το σύμπαν, λοιπόν, η ενέργεια δεν αλλάζει και είναι πάντα ίδια, απλά μεταφέρεται σε διάσταση από διάσταση, έτσι και σε εμάς η ενέργεια δεν αλλάζει. Στο πλανητάριο που βλέπετε γύρω σας, γιατί είστε ένας κύκλος σε σχέση με μια σφαίρα, η ενέργεια δεν αλλάζει, ξαναγυρίζει. Ποτέ δεν ήταν έξω από εσάς. Τι σας είπα, όλο το illusion αυτό που ζείτε, ότι των πακέτων παίρνω και δίνω, παίρνω και δίνω, δεν είναι τίποτα άλλο παρά πληροφορία. Τι σας είπα, ακόμα και το χαστούκι που τρώμε, ποτέ δεν ακουμπάει το χέρι το πρόσωπό μας. Η πληροφορία μεταφέρεται. Η πληροφορία μεταφέρεται στον αέρα. Η πληροφορία μεταφέρεται στα μάτια, στα αυτιά, στη μύτη. Ναι ή όχι. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε όλο το πνευματικό μηχανισμό, θα καταλάβετε πόσο λοιπόν οι άνθρωποι καθίσαμε και ξεχάσαμε, και μερικές ψυχές ακόμα θέλουν ακόμα να βιώσουν πολλά σενάρια στο 3D. Εκμεταλλεύονται ακόμα το 3D. Δεν μπορείς να τους πεις όχι, μην το κάνεις. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω, όλη φαγωμάρα vegan, ξε-vegan. Όλη φαγωμάρα το κάνουμε αρχαίοι Έλληνες καινούργοι. Όλη φαγωμάρα συντηρητική, προοδευτική. Όλη φαγωμάρα αυτά τα πράγματα, πρέπει να καταλάβετε ότι ο καθένας δημιουργεί τη δική του πραγματικότητα. Μόλις αρχίσει ο κόσμος και μπαίνει ότι φτιάχνει τη δική του πραγματικότητα, τότε θα πρέπει να δει το δεύτερο μέρος. Πώς η πραγματικότητα που είμαι συσχετίζεται με τους άλλους. Γιατί αν είμαι εγώ τρελός ο Ναπολέων, εγώ μέσα μου πιστεύω είμαι Ναπολέων, μια χαρά. Αλλά σαν Ναπολέων, κανείς δεν με πιστεύει, δεν θα φτιάξω τίποτα. Αν όμως εμένα σαν Ναπολέων με πιστεύεται η φύση, τότε θα δημιουργήσω και θα λένε: α, αυτός δεν είναι τρελός. Πραγματικά ήταν Θεός, ήταν προφήτης, ήταν ο Ναπολέων. Το βλέπετε, θέλω να σας πω. Αν δεν δείτε λοιπόν ότι σας υποστηρίζει, έτσι, η φυσική πραγματικότητα, πώς κρίνετε λοιπόν, έτσι, επειδή νιώθετε καλά, ότι μετά αυτό το πράγμα θα σας γυρίσει και θα είναι για καλό. Αυτό είναι όλο το μυστικό, να καταλάβετε ότι όλοι περνάμε από εκεί. Όλοι περνάμε από την έννοια του να θέλουμε να νιώσουμε καλά μέσα μας, γιατί είναι μέσα μας. Γι' αυτό στην αρχή θέλαμε να φτιάχναμε την εικόνα μας. Και τι νιώθαμε? Νιώθαμε ότι στην αρχή, επειδή δεν ξέραμε το μέσα μας, πιτσιρικάδες, η εικόνα μας ήταν το παν. Μετά, μόλις αρχίσαμε και νιώθαμε μέσα μας τον εαυτό, α, τσακωνόμασταν με όλους. Γιατί? Γιατί θέλω μέσα μου να νιώθω καλά. Και το τρίτο κομμάτι τι είναι? Αφού μέσα μου νιώθω καλά, για να δω, αφού έχω διαλέξει πώς θέλω να είμαι μέσα μου, πώς θα συγχρονιστώ ξανά με το έξω μου, ώστε να έχω την μέση οδό. Την ελάχιστη αντίσταση. Το καταλάβαμε πώς πάει? Αυτό το μέσα έξω είναι που θα πρέπει να μπαλατζάρετε. Γιατί και αυτό είναι μια σενική ενέργεια επέκταση, θηλυκή ενέργεια αποδοχής. Αυτό θα πρέπει να μπαλατζάρετε λοιπόν μέσα σας. Έτσι δεν είναι? Και αυτό λοιπόν, άλλοι είναι στο στάδιο να θέλουν να μοιάξουν στους έξω. Άλλοι είναι στο στάδιο το επαναστατικό να θέλουν να δημιουργήσω τον εαυτό μέσα. Και άλλοι είναι στο τρίτο στάδιο να θέλω το έξω και το μέσα μου να βρω μια, έτσι, ειρήνη συνεργασία, γιατί και τα δύο είμαι εγώ. Αυτό είναι το κόλπο. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε πολλά πράγματα και σήμερα. Έτσι, είχα πολλά πράγματα να πω. Τόσο καιρό έχω να κάνω live και μου λείψατε. Και τώρα λέω, κάτσε, λέω να τα πω όλα. Ό,τι θυμάμαι, μπας περιπτώσει, τα περισσότερα τα ξέχασα. Γιατί μπαίνουμε σε ένα πράγμα και τα αναπτύσσουμε. Αλλά θέλω να μου γράψετε τις ερωτήσεις δικές σας. Φωνάζω, συγγνώμη που φωνάζω, είναι επειδή μου πάνε το μικρόφωνο δεν ακούγεται. Έχω ξυλαριαστεί. Αφού μετά αύριο θα είμαι βραχνιασμένος, δηλαδή δεν γίνεται. Κάτι έχει πάει το μικρόφωνο. Όλο το φτιάχνω, το ξαναφτιάχνω. Κάτι αν το βάζω, εδώ πέρα ακόμα πιο κοντά. Εδώ έτσι. Ρε χάμω το. Λοιπόν, θα κοιτάξω να διαβάσω ερωτήσεις αν έχετε γράψει. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα. Έχετε γράψει? Μπα, σιγά μην έχετε γράψει. Όλα τα ίδια κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε μια ερώτηση. Αλλιώς, άμα δεν έχετε ερώτηση, θα συνεχίσω να φωνάζω. Λοιπόν, φίλοι μου, τι άλλο να πούμε σήμερα?
Όποιοι οδηγείτε, ξέρετε πολύ καλά ότι αν πηγαίνετε με την κατάλληλη ταχύτητα, στο στενό που είναι να στρίψετε, μπορεί να πατήσετε και σχεδόν καθόλου φρένο. Έτσι δεν είναι? Όσο πηγαίνουμε με την ανάλογη ταχύτητα, δεν έτσι λειτουργούμε πολύ τα φρένα μας. Γιατί όσο τρέχουμε, τόσο πιο πολύ λειτουργούμε τα φρένα για να σταματάμε, γιατί επιταχύνουμε και έτσι αυτό το πράγμα γίνεται. Ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει όσο διατηρούμε την ταχύτητα, έτσι, της ψυχική μέσα μας. Δεν χρειάζεται να δουλεύει αυτό. Όσοι βιάζετε τον εαυτό σας, αναγκαστικά θα δουλεύουν τα φρένα, γιατί βιάζεστε και θα πρέπει να δώσετε αποδείξεις, αναλύσεις, ιστορίες, το ένα, το άλλο. Όσοι πάτε με την ταχύτητά σας μέσα, ακολουθάτε τον πραγματικό ενθουσιασμό σας, το μεράκι σας, τι σας είπα, τον πραγματικό εαυτό σας, το είναι σας και είστε στη φωτεινή σας ενέργεια, τόσο δεν χρειάζεται να λειτουργούν τα φρένα, γιατί δεν τρέχετε. Θα επιταχύνετε την ώρα που πρέπει να επιταχύνετε και θα χαλαρώνετε και θα επιβραδύνετε φυσιολογικά με την ελάχιστη αντίσταση, χωρίς να κάψετε τα φρένα. Έτσι. Και φυσικά χρειάζονται τα φρένα. Γι' αυτό λέμε SOAS, τα φρένα. Αλλά θα τα κάψετε τα φρένα. Γι' αυτό λοιπόν όσο πηγαίνετε σε ισορροπία με το πραγματικό σας, τόσο δεν χρειάζεται να καίτε τον εγκέφαλό σας. Γιατί τότε τα φρένα, έτσι, δεν θα κάτσουν να σας ανάβουν τη θερμοκρασία συνέχεια και να σας βάζουν σε κατάσταση λοιπόν να βιάζετε τον εαυτό σας να ξεκινήσει και να βιάζετε τον εαυτό σας να σταματήσει. Βλέπετε λοιπόν, όταν όμως εμείς πατάμε και γκάζι και φρένο μαζί, έρχεται η κατάσταση που η μηχανή ανάβει και κάνει μπαμ. Προσέξτε λοιπόν μέσα σας κάθε φορά τις πεποιθήσεις που έχετε, τα πιστεύω που έχετε, τα προγράμματα που τρέχετε. Να κοιτάξετε λοιπόν, να δείτε συνειδητά τι σας εκφράζει, γιατί πολλές φορές κράτατε μέσα σας προγράμματα που ήταν από πιο παλιά, από πολλούς εαυτούς σας, και το ένα με το άλλο δεν έχει σχέση και φαίνεται σαν να πατάτε γκάζι και φρένο μαζί. Και αυτό τις περισσότερες φορές λέγεται ένας ενθουσιασμός που το μετατρέπεται σε πεποιθήσεις λόγω άγχους, λόγω του άγχους που έχετε. Λοιπόν, για να δούμε, αν δεν έχετε ερωτήσει, θα κλείσω, παιδιά. Γιατί ήδη μιλάω μια ώρα, εγώ δεν κατάλαβα πώς πέρασε καν αυτή η ώρα. Ε? Θα κλάψουνε μανούλες σήμερα. Τι είπαμε? Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ ξανά, έτσι, τα καλύτερα για το 2024. Κάντε την πραγματική εργασία, αποδεχτείτε τον εαυτό σας με τις ιδιότητες που έχετε. Όλα αυτά έρχονται από τη σύγκριση. Σταματήστε να συγκρίνετε κάθε φορά. Ορισμένα πράγματα ζητάνε από εσάς συγκεκριμένες ιδιότητες. Μην νιώθετε απόρριψη. Αφαιθείτε, νιώστε ότι ο καθένας και η ομάδα που ίσως θα θέλετε να μπείτε συγκεκριμένα μπορεί να μην ζητάει αυτό που είστε εσείς. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάποιος ο οποίος ζητάει άλλα πράγματα, επειδή εσάς κάτι σας αρέσει, σώνει και καλά, να γίνεστε έρμεος στην επιθυμία σας, γιατί τώρα, και με αυτό θα κλείσω αφού δεν έχουμε άλλα έτσι ερωτηματικά, οι έρμεοι στην επιθυμία τους καταντούν να κάνουν τα εγκλήματα. Έτσι δεν είναι? Γιατί ταυτίζονται τόσο πολύ με το εγώ της επιθυμίας τους, τόσο πολύ που νιώθουν την επιθυμία σαν ανάγκη. Και ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Έτσι λένε. Οπότε πείθουν τους θεούς τους, τους χαμηλούς της νοημοσύνης που έχουν και φτάνουν στο έγκλημα, γιατί εκείνη την ώρα αυτό τους φαίνεται ότι πρέπει να κάνουν, αλλιώς δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Εντάξει φίλοι μου, προσέξτε την ταύτιση έτσι με τα χαμηλά κυκλώματα που δουλεύουν μέσα σας και σας ελαττώνουν το δοχείο έτσι του φωτός. Λοιπόν, να και ο Θεοδωρής, να είσαι καλά ρε Θεοδωρή, δεν πειράζει. Μην κάνεις καμία ερώτηση ρε φιλαράκι, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν λέει Μαρία, αρμονία και ισορροπία, ποιες οι διαφορές αν μπορείς να πεις με δύο λόγια? Η αρμονία είναι συντονισμός. Η ισορροπία είναι στην πραγματικότητα, με την έννοια της ζυγαριάς, να μπορείς να κρατάς δύο πράγματα, έτσι, σε μια κατάσταση συνεργασίας. Στο συντονισμό απλά γίνεσαι ένα. Στην ισορροπία συνεργάζεσαι. Ακόμα δεν έχουν γίνει ένα. Απλά δεν κλείνεις έτσι και δεν έχεις κάποια τάση
να μεροληπτείς ή να σε τραβάει ένας μαγνητισμός συγκεκριμένος. Οκ. Okay. Γι' αυτό λοιπόν αρμονία πάντοτε σε όλα τα μέρη του εαυτού μας, ισορροπία στα αντίθετα. Οκ. Okay. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Τι να πω, αφού δεν έχουμε ερωτήσεις, άμα ήθελε να βάζει, κάτσε να το κάνω μία έτσι, μήπως έχει γράψει κανένας. Τι αλλαγές να κάνουμε στην καθημερινότητα, λέει η Τόνια. Τι αλλαγές να κάνει στην καθημερινότητα. Καμία αλλαγή. Η αλλαγή είναι μόνη σταθερά, είπαμε. Η αλλαγή είναι μόνη σταθερά. Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς αλλαγή. Εσείς χρειάζεται να επιλέξετε κάθε φορά, σε κάθε αλλαγή, τι θέλετε να είστε. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγή. Η αλλαγή είναι μόνη της. Αφαιθείτε να είστε ο εαυτό σας και όλα αυτά. Κοιτάξτε τι καλά που σας θα έχει δώσει ο Θεός. Σου λέει, ρε, μόνο αυτό έχεις να κάνεις. Τι σου ζήτησα. Τι σου ζήτησα, σου λέει. Έτσι δεν είναι. Μόνο αυτό έχεις να κάνεις. Φανταστείτε ότι είσαι στο WRC και εσείς είστε ο πιλότος. Και εσείς μόνο πρέπει να ξέρετε να οδηγείτε τα αμάξια. Όλο το χάρτη τον έχανε τώρα σε αυτό σας. Σου λέει, μη στεναχωριέσαι. Εσύ ξέρεις να στρίβεις, ναι. Απαντάς γκάζι, φρένο, αυτά. Άσε το χάρτη σε μένα. Τόσο εύκολο είναι, παιδιά. Λοιπόν. Ωραία, να άλλη μια ερώτηση. Θέλεις να μας πεις, λέει, για το θάνατο δύο κουβέντες. Είναι τόσο, λέει, αφύσικο. Απέναντίας. Ο θάνατος είναι το πιο φυσικό πράγμα. Υπάρχει σε κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου. Αν καταλάβετε πόσο πολύ υπάρχει ο θάνατος μέσα στη ζωή, θα δείτε ότι είναι σε ταχύτητες Πλανκ. Καταλάβατε. Ο θάνατος είναι τόσο μικρός και τόσο μεγάλος όσο κάθε φορά το 13 που σας είπα, που περνάμε από το λίμπο της μετάβασης από το ένα στο άλλο. Όταν γίνεται γρήγορα είναι μικρός θάνατος, το καταλαβαίνουμε. Όταν γίνεται σε μεγάλη μετάβαση λέμε θάνατος, γιατί πέφτουμε σε μεγαλύτερο λίμπο μέχρι να δουλέψει η αλλαγή των frames. Είτε λέγεται σάρκωση, είτε λέγεται λεπτό, είτε δευτερόλεπτο, είτε ταχύτητες Planck. Όλα αυτά τα πράγματα. Ο θάνατος λοιπόν είναι μια μετάβαση, έτσι δεν είναι. Και ανήκει λοιπόν η μετάβαση στη μόνη σταθερά που λέμε τα πάντα ρη. Okay. Αυτό είναι ο θάνατος. Εμείς λοιπόν που νομίζουμε ότι και όσοι πιστεύουν στην ανυπαρξία φοβούνται το θάνατο. Ενώ στην πραγματικότητα είπαμε ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο από μια μετάβαση. Δεν μπορείς να μην υπάρχεις αφού υπάρχεις. Πάντοτε θα υπάρχεις και η συνείδησή σου του εγώ είμαι θα υπάρχει ό,τι κι αν είσαι. Είτε σε αστέρα, είτε πλανήτη, είτε ο Θεός ο ίδιος, είτε σαρκώνησε σε ένα ελαττωμένο κομμάτι, σας είπα, είτε σαν άνθρωπος. Έτσι. Πάντοτε θα κουβαλάτε μαζί στην εμπειρία. Όπως όταν μεγαλώνετε, έχουμε φτάσει τώρα σε μια ηλικία και θυμάμαι τον εαυτό μου 5, 6, 7, 8 χρονών, 10, 15, 20, 30, αλλά δεν είμαι εγώ. Έτσι ακριβώς θα είναι ο θάνατος όταν θα θυμάστε την εσαρκωσή σας και θα θυμάστε και άλλες εσαρκώσεις, αλλά δεν θα είστε εσείς. Είσαι σαν τον ηθοποιό που ξαναβγαίνει από τη σκηνή και πάει στα καμαρίνια και μπορεί να θυμάται όσες φορές έχει παίξει, όλους τους ρόλους που έχει παίξει στη ζωή του ή όσες συγχρονιστικά θέλει να θυμάται, αλλά δεν είναι ο ρόλος. Το καταλάβατε. Τι θέλω να πω. Στο πνεύμα, επειδή πραγματικά έχουμε μεγάλη συνειδητότητα, υπάρχει ο παράδεισος. Αυτό που λέμε κόλαση είναι στα κατώτερα αστρικά που ακόμα είμαστε από τα συναισθήματα που τα βγαλάγαμε στη σκηνή μέχρι να φτάσουμε στο καμαρίνι. Έτσι, ακόμα φοράμε τα ρούχα, ακόμα μπορεί να κλαίγαμε και να έχουμε τα κλάματα, ακόμα μπορεί να είμαστε αναχωμένοι γιατί μπορεί να τρέχαμε και να είμαστε με ταχυπαλμίες, έτσι, ένα λόγο στη έργο παίζαμε, Αλλά αυτός που είχε ένα ωραίο έργο που μίλαγε για το θάνατο και για τον ηθοποιό, περνάει στο καμαρίνι άνετος. Αυτό είναι μόνο. Εντάξει. Λοιπόν, πώς μπορούμε να καταλάβουμε σε ποιο όροφο είμαστε. Όπου νιώθετε μέσα σας τη γαλήνη, την ειρήνη, την ηρεμία. Εδώ θα ξαναπούμε άλλο ένα πράγμα σημαντικό που το είχαμε ξαναπεί. Δεν σας φαίνεται παράξενο που μερικοί άνθρωποι που είναι ψυχάκηδες όταν βγάζουν τα δαιμόνια τους ηρεμούνε. Ακόμα και εσείς πολλές φορές. Όταν σφίγγετε μέσα στο θυμό σας και ξεσπάτε, δεν νιώθετε μια αγαλίαση. Όλο αυτό το πράγμα που θα λέμε ψυχή, έτσι, όλο αυτό το πράγμα που θα το πούμε ηθοποιός, όλο αυτό το πράγμα θα λέγαμε τη ζωή που έχετε μέσα σας, έτσι, το ζωοποιείτε μέσω από ρόλους. Αν για κάποιο λόγο η μέγιστη ζωή σας, το 51% βγαίνει από έναν δαίμονα που είναι αρνητικός, δεν μπορείτε να τον κόψετε, να κόψετε το 50% της ζωής σας. Θα πρέπει να το βγάλετε για να είστε εσείς.
Όταν είστε λοιπόν πιτσιρικάδες, το βγάζετε και το κατακρίνετε, γιατί δεν αντέχετε, γιατί ακόμα δεν ξέρετε. Όσο μεγαλώνετε όμως, αρχίζετε και το κατακρίνετε. Και λέτε, ω, αυτό δεν είναι καλό. Θα βγάζω το 51. Ναι, το 51 όμως είναι το μισό σου εαυτός. Αν δεν το βγάζεις, θα πάθεις τίποτα. Θα πάθεις καρκίνο, θα πάθεις το ένα, θα πάθεις το άλλο. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όσο εσείς είστε μέσα από δαιμόνια, έτσι, και δεν είστε μέσα από ευδαίμονες, θα πρέπει να βγάλετε τους δαίμονες, αφού έτσι εκφράζει τη ζωή σας. Μόλις μάθετε τους ευδαίμονες, θα βγαίνετε από τους ευδαίμονες. Δεν μπορείτε όμως να μην εκφράζεστε, θα πεθάνετε. Εδώ ήρθατε για να εκφράζεστε, να εκφράσετε την ψυχή σας. Με τι τρόπο το διαλέγετε εσείς, το περιβάλλον, τα ταλέντα σας, τα κασικά σας αρχεία, η γνώση που έχετε, η βούλησή σας. Αλλά το τι θα βγάλετε είναι ήδη πάνω. Το με τι τρόπο θα το βγάλετε είναι εδώ πέρα, αυτό που διαλέγετε εσείς. Όταν μερικά λοιπόν πράγματα σας έρχονται ευδαιμονικά, είναι για να τα βγάλετε πρώτα από τους ευδαίμονες και μετά να μάθετε τους δαίμονες. Όταν μερικά πράγματα σας έρχονται δαιμονικά, είναι για να πάρετε πρώτα τους δαίμονες για να καταλάβετε καλύτερα τους ευδαίμονες. Αλλά και τα δύο ίδια ενέργεια είναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Για ποιο λόγο η ελευθερία είναι το ύψιστο ιδανικό. Γιατί ακόμα και βλακεία να κάνεις, πρέπει να την κάνεις. Γιατί αν δεν την κάνεις, εσύ σκέφτεσαι κουτά. Λες τώρα τη γλίτωσα. Αλλά μέσα σου δεν ξέρεις τι ζημιά κάνεις. Γι' αυτό λέμε εκφράσου, έτσι. Όπως είπε, τι είπαμε και ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Η συνείδησή σου λοιπόν που δεν κατακρίνει, λέει στο εγώ το δαίμονα. Εκφράσου το, κάνεις ναι, αλλά μάθα από αυτό. Γι' αυτό μην το ξανακάνεις. Σου λέει πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Γιατί άμα το έχεις μάθει και ξέρεις ότι είναι κακό και θα σε πετροβολήσουν ή θα σε σκοτώσουν ή θα περάσει ζημιά, μην το ξανακάνεις. Αν λοιπόν δεν το έχεις μάθει, αναγκαστικά το ξανακάνεις. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Έτσι. Αλλά ένας νους που είναι συνέχεια μονοπολικός και δεν μπορεί να δουλεύει με το 8, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να δει μόνο και τους δύο πόλους, κοιτάει μόνο τον έναν. Έτσι λοιπόν σου λέει, δεν γίνεται να είμαι ελεύθερος και να συγχωρώ τον εαυτό μου. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν κάνει. Εγώ να είμαι ελεύθερος, δεν θέλω ελευθερία. Γιατί δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη. Μα του λες ποια ευθύνη να έχεις ελευθερία? Όχι, γιατί κατακρίνω. Βλέπετε, ακόμα και ελευθερία είναι ιδανικό, γιατί πρέπει να την καταλάβεις για ποιο λόγο υπάρχει και τι αξία έχει. Και πώς θα την καταλάβεις? Μόλις τη χάσεις. Λέει, η μετάβαση μήπως είναι δικαιολογία για το φόβο του θανάτου? Ακόμα και δικαιολογία για το φόβο του θανάτου είναι, γιατί να μην ζεις καλά και εσύ να φοβάσαι μέχρι να πεθάνεις? Απλά πράγματα. Καλησπέρα από την Άξο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε, Σταμάτη, είσαι θησαυρός. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις τα κλειδί. Κάθε θησαυρό το φυλάει και ο δράκος, είπαμε. Κοίταξε να νικήσεις το δράκο για να πάρεις το θησαυρό που είμαι. Λοιπόν, φίλοι μου, επειδή σήμερα δεν είναι, μπορώ να μιλάω, επειδή μου τόσο καιρό να κάνουμε, μέχρι αύριο θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Θα το ξαναδείτε όταν ανεβάσουμε στο YouTube. Τα μαθήματα, τα ατομικά, συνεχίζονται. Όποιος θέλει να πάρει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων, να έρθει να τον δώσουμε. Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων, τα περισσότερα είναι από τις διαλέξεις που κάνουμε, έτσι, και μερικά άλλα πράγματα. Ασκήσεις πρακτικές. Οι ασκήσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι νέες ενέργειες που βάζουμε για να σταθεροποιηθούν, άρα να κρυσταλλωθούν, έτσι, στη πραγματικότητά μας. Γι' αυτό σας είπα τα τσάκρα, εκτός από τα τρία τελευταία, όπως σας είπα, για το DNA, στροφάρουν πιο γρήγορα όταν ξεκινάμε και να βαθμιζόμαστε. Τα υπόλοιπα, θα λέγαμε τέσσερα, αρχίζουν και κρυσταλώνονται, γιατί είναι παράλληλες πραγματικότητες, παράλληλες διαστάσεις. Έτσι, δεν στροφάρουν όλα γρηγορότερα. Κρυσταλώνονται τα άλλα. Ανοίγουν διαστάσεις τα άλλα. Μην τα παίρνουμε όλα στο φυσικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Έτσι, ξελαριγιάστηκα γιατί δεν ακούγεται. Ελπίζω να ακούγεται. Θα πληρώσετε λιζοπαΐν. Να είστε καλά, φίλοι μου, έτσι, μέχρι την επόμενη φορά. Χαίρομαι για τη δημιουργία μας. Ειρήνη σε όλους.